Entertainment stuff. Δύο από τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στα περισσότερα βίντεο βασανιστηρίων και κακοποιήσεων σε live μετάδοση μιλούν με το πρόσωπό τους στην εκπομπή. Ο Red Dragon και ο Βάρδος αποκαλύπτουν τα μυστικά και το παρασκήνιο πίσω από τα βίντεο της φρίκης με χιλιάδες θεατές. Όλοι μας παίρνουμε χρήματα. Είμαστε σαν φίλοι, κολλητοί είμαστε. Όλα στημένα ήταν. Γιατί και εμείς είμαστε call to creator. Ναι, ναι, σας πω εγώ στην πορεία από πού ξεκίνησε. Αυτοί μιλήσανε για να πάω στην ασφάλεια. Κύριε Σφεγγανάκη, να σας βοηθήσω λίγο σε κάτι, έτσι. Γίνεται μια καταγγελία. Ζητάνε από την αστυνομία να πάνε εκεί, την ώρα του ζωντανού. Δείτε παρακαλώ το βίντεο. Θα σας βοηθήσω. Στα δικά σου βίντεο, τα challenges, μέχρι τι σημείο φτάνανε δηλαδή. Τι ήταν αυτά τα challenges εσένα? Ήταν, εντάξει, και που γέλωμα έχει γίνει. Αυτά. Στο The Dragon, έριξα πια. Και θα ξανασκούσα βία, γιατί το παλικάρι δεν είναι αμαία. Είναι εν μέρη λίγο τα χαμένα. Και εννοείται ότι του έλεγα ή θα κάτσει εδώ σωστά ή θα φύγει. Και εννοείται ασκούσα βία, ήταν και πολύ λίγο. Αυτό ήταν η όρη μου. Γιατί άμα είστε ελεύθερο, γιατί δεν τον κράταγα με το σόρι. Και έφευγε μόνο στη συνέχεια και εγώ ήταν να το λέω να αποδεχτώ πίσω. Βάρο να το θεώρησα ψυχάκια και πολύ παρά αμαία. Δεν ξέρω τι σε τι είναι το αμαία, πώ ορολογεί, πώ ιστοποιείται το αμαία. Πήγαμε πλακώσουν για το τίποτα. Τους έδινες λεφτά για να συμμετέχουν στα βίντεο σου? Ναι, πέναγα, χαρτζήλικη πέναγα, αλλά κυρίως για πια τους κράταγα καλά, δηλαδή τους είχα σε Airbnb, τρώγανε όλα καλά. Κάνατε παρέα δηλαδή γι' αυτό? Εννοείται, βγαίναμε κάθε μέρα για ένα χρόνο, ρώτησε και τους ίδιους, βγαίναμε κάθε μέρα με τον Βάρδο, σε όλα τα κλαμπάκια μπαίνανε, παντού πήγανε. Με τον Dragon τώρα το καλοκαίρι τον είχα πάει και πήγαν στο Σαντορίνη παντού. Και εδώ ήταν ένας παράδεισος, ήταν η φάση η οποία ανέδειξε αυτά τα άτομα και τα βγάλε από το περιθώριο. Ο κόσμος τους τύπαγε, τους έβριζε, τους έφτιανε που τους έβλεπε. Και μετά, όταν ήρθαν εδώ, για πολύ διάστημα, αυτά τα άτομα ήταν αγαπητά. Όπου τους έφτιανε, δούμε, έφερε ρούχα, φαγητά, τους αγκάλια, τους δίνουν λεφτά. Αυτοί είναι τρελοί, δεν κάνουν, είναι άρρωστοι. Είναι για κλαδ, ψοφάνε, πεθαίνουν για κλαδ και το είδατε τι κάνουν για κλαδ. Αυτοί δεν πάνε καλά. Κάτσω εγώ τώρα να πάω στην τηλεόραση για να βγάλω εγώ γι' αυτό την πληρώνω τώρα. Επειδή όταν έπρεπε δεν μίλησα, αλλά η αστυνομία πρέπει να δει. Βάλε εσύ το ερώτημα, τι είναι ο άλλος. Βάλε λίγο. Τι έχει παιχτεί. Πώς μπορεί, γιατί είναι έξω με όλα αυτά. Πώς κυκλοφορεί, τον πιάσαν έτσι. Γιατί να κάω εγώ. Τώρα με παίρνει και εμένα η μπάλα για αυτό λόγο που εντάξει, πες ότι φταίω. Αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί το θέμα έπρεπε να έχει τελειώσει εκεί που ασχολήθηκε η αστυνομία και τέλος. Τα πράγματα, τα δεδομένα, τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Ρωτήσει και τα παιδιά πώς ξεκίνησε η φάση και πώς εξελίχθηκε. Αυτό πρέπει να κάνεις, να ρωτήσεις τον Βάρδο πώς, τι έγινε. Σπέναγες καλά, πηγαίνατε σε κλαμπ. Που ζούσατε μαζί, πήγατε για κουπές. Ειδικά εκείνη την περίοδο που έγινε αυτά, όλα εγώ έμενα με τους γονείς μου, έναν γονείς μου σπίτι. Δεν μπορούσα να κάνω εγώ χίλια δυο. Σε έχουν δασκαλέψει και γιατί φοβούνται, γιατί όλο αυτό έτσι ξεκινάει. Μου χτυπήσαν την πόρτα, δέχτηκα, κάναμε κάποια πράγματα, κάναμε συνεργασίες. Άλλοι τα πήγαμε, τα χαλάσαμε. Αυτό. Αυτοί ήρθαν στο σπίτι μου. Γιατί όλη η φάση είναι πολύ αρρωστημένη, όπως για να δει. Γενικά όλη η φάση είναι όλοι είμαστε ό,τι να είναι. Δηλαδή, άμα το πιάσει τώρα από τη σκοπιά τη Ζήνα και τη κάθε Ζήνα που ζει σε άλλον κόσμο. Είμαστε απόβλητα και σκουπίδια. Άμα το πιάσετε τη σκοπιά τη δικιά μα, τη νεολαία, τη λίγο βλακία, τη χαζομάρα, τη καβλάντα, του τρολαρίσματο, του content, είμαστε οριακά βλάκε. Γίνεται η βλακία και κάποιο φω και ξεφεύγει έτσι. Αυτό είναι. Μπορώ να σου εξηγήσω. Δηλαδή, το άμα το πιάσει και πει από τα μπέλα αμαία σε κάποια άτομα τα οποία έχουν πλήρη συνείδηση το τι κάνουν και ξέρουν τι κάνουν και γενικά είναι, το κάνουν επίτηδε και έτσι ζουν. Έτσι. Αυτή είναι η ζωή του. Τέλο. Αυτό είναι. Δεν μπορούν να αλλάξουν. Έτσι γεννηθήκαν. Δεν είναι αμαία. Έτσι γεννηθήκαν και έτσι θα πεθάνουν αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά πλακώνουν, θα σκοτώνουν και θα έχουν αυτέ τι ορμού. Αυτά την τρέλα μέσα σε αυτή τη. Έτσι ξέρουν. Από όταν ξεκίνησε αυτή τη φάση με αυτά τα παιδιά, ξέρει πόσοι μου στείλανε. Έχω αυτόν, έχω αυτόν να φέρουν. Δεν έχω φέρει κανένα. Μου έχουν στείλει πάρα πολλά. Το καταλαβαίνει, πιστεύω. Έχω αυτό το τρελάκια. Θα στο φέρω. Έχουν κάτι στο stream μου συγκεκριμένα άτομα τέτοιου είδους. Δεν είναι ότι έκανα εγώ αυτή την πίτα. Αυτά τα άτομα έτυχε και προέκυψαν. Εγώ όλα αυτά τα παιδιά τους έντυσα, τους έκανα κυριλέ. Αυτό ο κ***, άμα τους δεις πώς ήταν εδώ, κουρεμένοι, άμα ψάξετε λίγο οτιδήποτε, κουρεμένοι, όμορφοι, ωραίοι, μαζί με την που τους είχαν πάρει και περούκα όταν την κούρεψε η μάνα της, για να νιώθει πιο όμορφα. Πηγαίναμε στο πρώτο να πάνε να κάνουν τα πάντα, βόλτες, κλεφτά, σινεμά, όλα αυτά, αλλά κάναν κάποια talent. Μπορεί να πει λακία, ναι, αλλά. Δεν του ούτε του κάναμε το ζώο και άμα θέλανε να φεύγανε. Δεν είχαμε κάτι, δεν ξέρω πώ να σου πω. Δηλαδή ήταν. Γιατί αυτοί καλώ κακώ όλοι μέρα κάνουν εσένα. Δεν έγινε τα ιστορία. Τέλο πάντων, είναι μεγάλη ιστορία. Εγώ είμαι στον κόσμο μου, ενώ αυτοί κάνουν να αστεία. Εντάξει, το ερωποιεί αυτό. Το ερωποιεί. Λέει αυτό, λέει τη δική του. Άφησε με λίγο να πω κάτι. Λοιπόν, γιατί τα πράγματα παίρνουν άλλε
τάσεις και μια εκτροπή πολύ μεγάλη. Ο κύριος αυτή τη στιγμή που είδαμε εδώ πριν λίγο λεπτών, έδωσε την ομολογία του. Αυτό το πάρει ο εγγελέας, αυτή είναι η απολογία του. Ο κύριος αυτός απολογήθηκε. Αυτό λοιπόν μόνος του έχανε το κατηγορητήριο και έδωσε και την απολογία του. Δεν είπε κάτι. Τα ντύνει, τα φτιάχνει, ναι, τα ομορφαίνει για να εισπράττει. Αυτό είναι η ομολογία πολλά του. Και είπε ότι δεν είναι πάρα πολλά είπε. Δεν ξέρω μία. Εμείς λοιπόν που είμαστε στην ποινική δικαιοσύνη ξέρουμε κάτι. Ότι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός είπε ένα και μοναδικό πράγμα. Ομολόγησε τις πράξεις του. Ντύνει, φτιάχνει, κουμπώνει, συγκερώνει. Δεν είναι αμαία, αλλά σε λίγο θα δείτε ότι λέει. Κύριε Παπαδόπουλε, τώρα σας ακούμε νομίζω και μας ακούτε. Επειδή είμαστε στο σημείο και που εσείς συνομιλήσατε με τον αρχηγό. Τι εντύπωση πήρατε, απέσπασε ομολογία, δηλαδή αυτά που λέει, αυτά και συμβαίνουν. Κοιτάξτε να δείτε, μετά από μια συνομιλία που είχα μαζί του, τον ανάγκασα με τον τρόπο, με ένα ήρεμο τρόπο να παραδεχτεί ότι όντως έχει κάνει λάθος, ότι όντως αυτός ήταν η αιτία που τα παιδιά αυτά κατέληξαν εκεί μέσα. Αλλά ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, αν μου επιτρέπετε. Θα ήθελα να ρωτήσω την ερώτηση της μαμάς, πρώτα απ' όλα η αστυνομία, αφού ήξερε για όλα αυτά, γιατί δεν έκανε κάτι, και πώς τα ήξερε. Εδώ τα ήξεραν τα 15χρονα και τα 16χρονα, δεν και 2,5 χρόνια. Δεν γίνεται δηλαδή ένας πατέρας αστυνομικός σε κάποιο 16χρονο να το έχει αντιληφθεί. Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουν και δεν μιλάνε, γιατί δεν μιλάνε, ας μας πει η ελληνική αστυνομία, γιατί δεν μιλάνε. Ακριβώς. Και τρίτον, θα ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό. Σας παρακαλώ, γιατρέ, πείτε μου και την ψυχολογική κατάσταση αυτού του ανθρώπου. Ας μην μιλήσουμε μόνο για τα αμαία. Θα ήθελα να ακούσουμε και τη γνώμη σας για αυτόν τον άνθρωπο. Για την ψυχολογική του κατάσταση. Ποιον άνθρωπο. Και πόσο, και πόσο συνένοχοι και πόσο συνένοχοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι πληρώναν για να τα βλέπουν. Μπράβο. Όλα αυτά πάλι, λοιπόν θα τα απαντήσουμε. Ναι, θα ομολογήσει και θα ομολογήσει πάλι στην ελληνική δικαιοσύνη. Και είναι απόλυτα λογικό. Λοιπόν. Όπως ομολόγησε και σήμερα. Όλα αυτά θα τα απαντήσουμε μετά τις διαφημίσεις, εμείς από το δικό μας κόσμο, εκείνος από το δικό του κόσμο και όλα αυτά που θα ζήσουμε αμέσως μετά παρέα. Κύριε Γκαβέλα, υπάρχουν ποινικά ζητήματα, πολλά, τεράστια, τα οποία θα συζητήσουμε αμέσως μετά, όπως και ποιο ήταν το κατηγορητήριο της προφυλάκησης του έτερου, που και εκείνος είχε κανάλι, του επωνομαζόμενου, νομίζω, Μιχάλη, Λευτέρη, Κώστα, δεν έχει σημασία. Λευτέρη. Ένας Λευτέρης ήταν, ο οποίος έχει προφυλακιστεί αυτή τη στιγμή. Μετά τις διαφημίσεις. Δύο από τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στα περισσότερα βίντεο βασανιστηρίων και κακοποιήσεων σε live μετάδοση μιλούν με το πρόσωπό τους στην εκπομπή. Ο Red Dragon και ο Βάρδος αποκαλύπτουν τα μυστικά και το παρασκήνιο πίσω από τα βίντεο της Φρίκης με χιλιάδες θεατές. Όλοι μας παίρνουμε χρήματα. Είμαστε σαν φίλοι, κολλητοί είμαστε. Όλα στη μένα ήταν. Γιατί και εμείς είμαστε Call the Creator. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις και είναι αυτό που λες καμιά φορά, είσαι έρμεο της τύχης σου τελικά. Το λέω και ονόνοητο, κύριε Σφακιανάκη, βλέπουμε πολλά να συμβαίνουν. Όταν κανείς ποντάρει για να βρήσουν την εκπομπή και σου δίνω 10 ευρώ αν βρήσεις χιδέα την εκπομπή που τώρα είναι στον αέρα, αυτά είναι... Αυτό δείχνει. Δεν ξέρω πώς λέγεται, κυρία Ιωάννου. Θα donate. Είναι έρανος για το βρίσιμο. Έρανος για το βρίσιμο. Ναι, γίνεται έρανος για να μας βρίζουν. Ναι, okay. Αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή κάποιοι κύριοι. Αν το κάνανε και για φιλανθρωπικό σκοπό θα είχε ενδιαφέρον. Πάρα πολύ. Κύριε Μαρέδη. Κυρία Ιωάννου, καλώς μας ήρθατε. Χαιρόμαστε πολύ που είστε στην παρέα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν δύο ομάδες στα YouTube εκεί, δύο κανάλια. Ο ένας έχει προφυλακιστεί. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, βέβαια δεν ξέρουμε, προφυλάκηση είναι, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Τώρα, υπάρχει και άλλο κανάλι με τον επωνομαζόμενο αρχηγό που μας έχει δώσει και συνέντευξη και τα λοιπά. Ως προς την προφυλάκηση υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες. Ρούλα Κουσκουρή, να σου πω ένα καλό μεσημέρι, γιατί τώρα θα πάμε στο κομμάτι της ουσίας, που είναι αυτό τι μπορούν και πώς αμήνονται οι άνθρωποι. Να δούμε την κάρτα
για ποιες κατηγορίες προφυλακίστηκε και αμέσως μετά, Ρούλα μου και Αλέξανδρε, θα πάμε σε αυτά τα δύο κομμάτια. Παρακαλώ. Κατηγορίες για 42χρονο YouTuber. Πρόκληση σωματικών βλαβών. Χτυπήματα με συσκευές ηλεκτρικής εκένωσης. Εξύβριση. Μαστροπία. Εξώθηση σε πράξεις γενετήσιας ελευθερίας. Εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Προέβαινε σε ζωντανή μετάδοση το τελευταίο χρονικό διάστημα σε κατεξακολούθηση κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος δύο νεαρών ατόμων εκμεταλλευόμενων στην αναπηρία τους. Παράβαση του νόμου περί όπλων. Καθαρά. Την αναπηρία τη βάζει καθαρά, κύριε Γκαβέλα. Ρούλα μου, επειδή έχεις παρακολουθήσει αυτό το ζήτημα, μπορείς να θέσεις το πρώτο ερώτημα στον κύριο Γκαβέλα. Κύριε Γκαβέλα, επειδή οι κατηγορίες, όπως είδατε και λίγο νωρίτερα, είναι ιδιαίτερες και νομίζω ότι η κατηγορία για τη μαστροπία ήταν αυτή που στην ουσία προφυλάκησε τον 42χρονο YouTuber, θα ήθελα να μας πείτε, σε σχέση με όλες τις κατηγορίες και ειδικά με το κομμάτι που αναφέρεται περί ρατσιστικών χαρακτηριστικών, αναφέρεται ξεκάθαρα σε αμαία η κατηγορία αυτή? Κοιτάξτε. Θα πρέπει να εξειδικεύει ο εισαγγελέας που ασκεί την ποινική δίωξη και ο ανακριτής που συντάσσει το σχετικό κατηγορητήριο, θα πρέπει να διακρίνει τα κίνητρα τα οποία όθησαν τον δράστη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Και εδώ τα κίνητρα πρέπει να είναι ρατσιστικά, ότι εκμεταλλεύτηκε συγκεκριμένα ή στοχοποίησε συγκεκριμένα ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν αναπηρία. Γι' αυτό και είδατε ότι κάνει αναφορά το κατηγορητήριο και η αποδιδόμενη πράξη σε αναπηρία συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν εδώ οι άνθρωποι αυτοί, ο άνθρωπος αυτός κατηγορείται ότι στοχοποίησε συγκεκριμένα πρόσωπα. Είδαμε και έναν τίτλο της εκπομπής «Αμαία Γκάνκ», άρα δεν είναι δυνατόν να υποστηρίξει ο συγκεκριμένος άνθρωπος πλέον ότι δεν εγνώριζε ότι τα άτομα αυτά είχαν κάποιας μορφής αναπηρία. Το βλέπετε και εδώ το τίτλο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς παρατηρούμε μία αποκτήνωση του ανθρώπου, θα έλεγε κανείς, και μία απάνθρωπη, εξευτελιστική συμπεριφορά, η οποία υποβαθμίζει την ανθρώπινη αξία. Αν διηλύσουμε τα όσα ανέφερε ο συγκεκριμένος άνθρωπος δημοσία, εύστοχα παρατήρησε και ο κύριος Φακιανάκης ότι αυτή η προφορική εκμυστήρευση, συνέντευξη, πράγματι μπορεί να αξιοποιηθεί σε πλαίσιο ποινικής δίκης και να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα, υπό την έννοια ότι ομολογεί εντός ή εκτός εισαγωγικών ο άνθρωπος αυτός ότι εγώ τους έκανα θεούς. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεται κανείς από τα λεγόμενα αυτά ότι και ο ίδιος ο άνθρωπος θεωρούσε τους ανθρώπους αυτούς ούτε λίγο ούτε πολύ υπανθρώπους. Θεωρούσε ότι τους μπορεί... Τους κούρευε, λέει, τους προετοίμαζε, τους έφτιαχνε, τους έκανε ανθρώπους, ενώ δεν ήταν. Ναι, είναι εντυπωσιακό το πώς μπορεί πραγματικά ένας άνθρωπος να, με τα λόγια του, να σε οδηγήσει σε συμπεράσματα για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά και για το αν πραγματικά στοχοποίησε ή δεν στοχοποίησε τα συγκεκριμένα άτομα. Το ερώτημα εδώ που τίθεται βεβαίως είναι πώς έφτασαν αυτά τα άτομα κοντά του. Για ποιο λόγο έμειναν τόσο χρόνο κοντά του, όλοι αυτοί που γνώριζαν πόσο χρόνο ήταν κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο όλα αυτά τα άτομα και δημοσία εξετίθεντο τέτοιες συμπεριφορές, δεν έπαιρνε κανείς μια πρωτοβουλία να αντιδιώξει αυτή τη συμπεριφορά. Και επίσης είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το ότι, επειδή είπατε κυρία Κουτσελίνη για 900.000 προβολές, ένα streaming από αυτά, έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά από αυτά. Άλαιστα. Δηλαδή, επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα, κάνουν ένα ζωντανό πρόγραμμα και πόσοι είναι, Δημήτρη μου, μέσα αυτή τη στιγμή και ζητούν να μας βρίζουν. Ό,τι βλέπουμε, Ζήνα, πρέπει να είναι περίπου 3.000 άτομα θεατές αυτή τη στιγμή, κάπως έτσι. Σε αυτόν που μας βρίζει, 3.000 θεατές. 450.000 ακόμα. Μάλιστα. Άρα, οι συγκεκριμένοι 3.000 άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι λίγοι, θεωρούν ότι κάτι λάθος συμβαίνει αυτή την ώρα. Και δεν συνέβαινε κάτι λάθος με αυτές τις εκπομπές. Να πούμε επίσης ότι οι σωματικές αυτές βλάβες... Ή κάνουν την πλάκα τους, κύριε Γκαβέλα. Ναι, απλά, μια καφρίλα. Εδώ, δεν θέλω να επαναλάβω κάτι... πώς το είπε.
Καβλάντα το είπε. Να πούμε κάτι γι' αυτό. Ναι. Να πούμε κάτι γι' αυτό, αν με επιτρέπετε. Mm. Αυτό το οποίο λέει, για αν το διηλύσετε, λέγεται συνένεση. Αλλά η συνένεση προσκρούει σε αυτό που λέει ο νόμος, χρηστά ήθη. Για να το πούμε λαϊκά, χρηστά ήθη είναι μια γενική αντίληψη για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο μέσος κοινός άνθρωπος. Είναι και το επίπεδο της βλάβης, κύριε Γκαβέλα, εδώ πέρα, το οποίο αντικρούει είναι το επίπεδο της συνένεσης, έτσι. Γιατί αυτά, εντάξει, τα άτομα μπορεί να έχουν συνενέσει, αλλά να μην είναι σε θέση να αντιληφθούν το επίπεδο της βλάβης που τους έχει προκληθεί. Έχουν συνενέσει με... Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι εδώ πέρα ούτε λίγο ούτε πολύ φέρεται να εξαγοράστηκε μια συνένεση την οποία δεν μπορούσαν να παράσχουν. Ακούστε, δώστε μου λίγο τα περιθώρια. 2 λεπτά. Θέλω να δείτε κάτι. Γιατί λέμε γνώριζε, δεν γνώριζε αν είναι αμαία αυτά τα άτομα, έτσι. Το γνώριζε πολύ καλά, Νένα. Και μάλιστα τον απειλεί κάποια στιγμή. Και Δημήτρη μου, επειδή τα έχουμε δει παρέα και έχουμε κάνει πολλή δουλειά όλες αυτές τις μέρες προκειμένου να παρουσιάσουμε όλο αυτό το κομμάτι, νομίζω και η αστυνομία κάποια στιγμή μπερδεύτηκε. Η αστυνομία όταν πήγε εκεί μετά από μια κλήση που δέχτηκε, φαίνεται ότι αποχώρησε, καθώς ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι έχει μια νοητική υστέρηση είπε «Όχι, εγώ είμαι φίρμα, λέει, εγώ είμαι γνωστός, δεν είμαι αμαία». Και έτσι ο αστυνομικός αποχώρησε, κύριε Καλιακμάνη. Ο αστυνομικός πήγε μετά από κάποια καταγγελία. Ακούστε πώς έγινε, για να το δείτε και να σχολιάσετε. Παρακαλώ. Να το δείτε. Φεβρουάριος 2023. Ο YouTuber που έχει προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες κάνει άλλη μια live μετάδοση στο κανάλι του. Ο καλεσμένος του, ένας από τα πιο γνωστά θύματα αυτού του είδους των μεταδόσεων. Κάποια στιγμή αντιδρά στα χτυπήματα που δέχεται και απειλεί ότι θα καλέσει την αστυνομία. Αστυνομία, όποιο βλέπει αστυνομία, καταγγελία τον επιτοπού είναι άνομα το μαζέψετε. Μην ξανακουμπήσεις. Λοιπόν, θα πας σε αστυνομία, θα πηγαίνεις τα Είσαι μας τρελός. Θα σου κάνω καταγγελία. Είσαι αμαία και θα πω στην Βρωμιάρι να δείξει τα έγγραφα, πίσω αμαία. Το θύμα βγαίνει στο μπαλκόνι και όταν επιστρέφει υποστηρίζει πως οι αστυνομικοί είναι κάτω από το σπίτι και ζητάνε τον ιδιοκτήτη. Αρνείται ωστόσο πως τους κάλεσε ο ίδιος. Είναι πάτσε από κάτω, εσένα πέφτουνε. Τίποτα. Οι άνδρες που φέρεται να είναι αστυνομικοί φτάνουν έξω από την πόρτα του διαμερίσματος του YouTuber και λένε πως έχουν σήμα για κακοποίηση αμαία. Όχι, αυτά ξέρεις γιατί έχουν γίνει τώρα. Γιατί ορισμένα που έχεις πίεση τη διεύθυνσή μου, την έχουν αποθηκεύσει και φωνάζουν τους σουλουπάδους. Όπως φωνάζανε και την αστυνομία, απερχόντουσαν. Δεν έχω δώσει τη διεύθυνσή μου. Θυμάσαι. Θα γίνει πρώτα αυτό. Αλεξέη, μην μιλάς. Κάποιος το βλέπει. Ωραία, θα σου πω κάτι άλλο. Όταν είπες ότι είμαι διάσημος, γιατί δεν σε αναγνωρίσανε οι αστυνομικοί. Δεν ξέρω. Πες εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Ποιος είσαι, λέει. Πού κολλάνε, είσαι διάσημος. Σε θέμα αστυνομίας. Δεν σε ξέραμε, φίλε. Πάλι. Ρε, μην πας κόντρα. Μα είναι απάντηση αυτή. Ρε φίλε, γιατί αστυνομικοί δεν βλέπουνε. Μου λέει, βλέπαμε το live TV, έτσι μου είπα από κάτω. Λοιπόν, άρα γνώριζε ότι είναι αμαία, θα δείξω τα χαρτιά και από εκεί και πέρα βλέπετε πώς προχωράει
αυτή η κατάσταση δυστυχώς. Ήταν βιομηχανία. Κάποιος την έστεινε κάπου που ήξεραν, αυτό ήθελα να ρωτήσω τη μητέρα, ότι εκεί για κάποιο λόγο συχνάζουν άνθρωποι με αναπηρία, σχολείο είναι αυτό, ένας χώρος που τα παιδιά πηγαίνουν. Όχι, παντού ήταν. Όχι, αυτό. Σε κάθε πλατεία είναι. Όχι, καλέ, παντού, δεν είναι σε συγκεκριμένο, θα δεις, θα σου προκύψει στην πορεία της εκπομπής. Όμως άνθρωπος στα αμαία κατευθυνόταν, γιατί ήξερε... Αλλά δεν είναι μόνο αμαία, θα δείτε παρακάτω. Να πω κάτι. Βέβαια, κύριε Σακά. Το θέμα νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει και να καταδικάσουμε αυτόν τον άνθρωπο ή τον άλλο. Και δεν βλέπουμε το δάσος. Που το δάσος είναι όλοι οι υπόλοιποι. Α, μπράβο. Δηλαδή αυτό είναι το δάσος νομίζω. Εκεί πρέπει να... Ανάπηρη κοινωνία αποκάλεσαν έτσι όλο αυτό που συμβαίνει. Αυτά όλα που είπε τα λέει και ο αρχηγός μιας συμμορίας στη Νέα Υόρκη. Παιδιά που είναι, ξέρω εγώ, στο Ζεφύρι, παιδιά που είναι από εδώ, παιδιά που είναι από εκεί. Έτσι πηγαίνουν, γιατί μέσα από μία συμμορία αισθάνονται από έφηβοι και πάνω ότι βρίσκουν μια ταυτότητα, ότι είναι κάποιοι. Δεν είναι μόνο το YouTube, είναι και το καθημερινό, το οποιοδήποτε. Βρίσκουν μια ταυτότητα, βλέπετε η μητέρα... Ετοιμάστε στο κοντρόλ τη νίκη σε λίγο, ναι. Να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που λέει ο κύριος Σακά στο εξής, ότι ίσως θα πρέπει λίγο να αντιστρέψουμε και την ερώτηση από το τι κάνει το μέσο στον άνθρωπο και να δούμε τι κάνει ο άνθρωπος στο μέσο. Γιατί όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία μας. Και επειδή εγώ μου αρέσει να μιλάω ανοιχτά και το ξέρεις, Ζήνα, οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ήταν ήδη προϊόντα προς εκμετάλλευση, απλά σε διαφορετικά μέσα. Άρα μην μας φταίει μόνο το διαδίκτυο και μην μας φταίει μόνο το YouTube ή μην μας φταίνε μόνο οι συγκεκριμένοι δράστες. Είναι ένα συνολικό ζήτημα για το πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία τα συγκεκριμένα άτομα. Πόσο ενημερωμένη είναι η αστυνομία για να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις, πόσο εκπαιδευμένη είναι. Όχι τα άτομα το YouTube. Τέτοια φαινόμενα. Τα άτομα που συμμετέχουν, τα οποία είναι χήμα και είτε θα τους πάρει κάποιος και θα τους πει πήγαινε σκότωσε αυτόν και θα πάει ο πιτσιρικάς και θα έναντι 50 ευρώ και θα αισθανθεί και περήφανος. Δεν χρειάζεται YouTube. Και ξεκινάει και από το γιατί νιώθουν ευάλωτα. Είτε θα του πει πήγαινε αυτά τα ναρκωτικά εκεί πέρα και θα τα πάει και θα πάρει την επιβράβευση και θα ανέβει στη συμμορία πιο ψηλά. Όλα αυτά τα πράγματα. Καλά τα λέτε. Λοιπόν, πάντως η αστυνομία έχει συγκεκριμένα τμήματα που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Ένα από αυτά το ίδρυσε ο κύριος Φαγιανάκης εδώ που κάθεται δίπλα μου, το ηλεκτρονικό έγκλημα που ασχολείται με τα εγκλήματα μέσω διαδικτύου, αλλά και η ρατσιστική βία, αλλά και οποιαδήποτε περιφερειακή υπηρεσία. Οποίος, όταν αντιλαμβάνεται η αστυνομία ότι γίνεται ένα έγκλημα, μια άδικη πράξη... Πάντως εδώ είναι πολλά χρόνια αυτό που συμβαίνει, δεν είναι τωρινό. Εδώ έφυγαν πάντως, δεν το αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί, ναι, στην περίπτωση που είδαμε. Προφανώς οι αστυνομικοί που πήγαν εκεί στο σημείο, είχαν, το είπαν κιόλας, από ό,τι άκουσα, λένε, έχουμε μια καταγγελία για κακοποίηση αμαία. Ναι. Προφανώς κάποιος πήρε τηλέφωνο και είπε, αυτή τη στιγμή εκεί κακοποιείται αμαία. Ναι, αλλά είπε το παιδί, εγώ δεν είμαι αμαία, είμαι σοφός, είμαι έξυπνος Δίας, και είμαι καλά. Ναι, η αστυνομική της ομάδας Δίας και της ομάδας δράσης. Και τους έπεισε. Της άμεσης δράσης που πήγαν στο σημείο. Όχι, ακούστε, δεν παρακολουθούσαν το συγκεκριμένο κανάλι για να δούνε τι γίνεται εκεί, έτσι είναι η στρατηγία. Πήγαν εκεί. Καταρχήν δεν μπορούσαν να μπουν μέσα γιατί έπρεπε να υπάρχει εισαγγελέα. Μην απολογήσετε για την αστυνομία. Όχι, ξέρουμε, δεν απολογούμε δεν για την θέμα. Όχι, δεν απολογούμε για την αστυνομία. Λέω τι ήθελε. Δεν μπορεί η αστυνομία να αλλάξει την κοινωνία. Πρέπει να δούμε τι γίνεται. Την κοινωνία να δούμε πώς έχουμε φτάσει εκεί πέρα. Πολύ καλά τα λέτε, γιατρέ μου, αλλά τελευταία υπάρχει μια τάση. Η αστυνομία θα κάνει όλα, θα αλλάξει. Έτσι ακριβώς. Μπράβο. Έχω την ίδια άποψη με εσάς. Βλέπουμε αγώνες κάτς. Έτσι. Η αστυνομία θα το αλλάξει. Η αστυνομία θα μαζέψει, δεν είναι αμαία. Αυτό λένε οι άνθρωποι. Είναι πρόγραμμα, είναι content. Εσείς το μπερδεύετε. Μπράβο. Είναι πώς εμείς καθόμαστε εδώ και έχουμε ένα content να κάνουμε την εκπομπή. Εκεί είναι content να τρώνε την τούρτα. Εδώ έχουμε όμως συγκεκριμένα αδικήματα τα οποία φαίνεται ότι. Τουλάχιστον καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν τελεστεί. Προφανώς η αστυνομία θα βάλει ένα τέλος, ναι. Και η ίδια δικαιοσύνη στη συνέχεια. Δηλαδή, δεν θα περιμένουμε από την κοινωνία να σταματήσει να βλέπει αυτά τα υποπροϊόντα. Κάτι το οποίο δεν έχει υποθεί και ίσως μπορεί να μας το απαντήσει και ο κύριος Γκαβέλλας είναι και για το επίπεδο της προμήθειας
που είχαν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες από τα κέρδη που βγάζανε αυτοί. 800 ευρώ νομίζω ημερεσίως περίπου. Έχουμε, να το πούμε αυτό, να το πούμε πολύ σημαντικό. Αυτοί οι άνθρωποι το έκαναν αυτό έναντι αδράς αμοιβής. Γιατί ο κόσμος αναρωτιέται τώρα που μας βλέπει στα social media και στην τηλεόραση και λέει, παιδιά, γιατί το έκαναν αυτό. Γιατί δηλαδή στείνανε αυτά τα show. Γιατί βγάζανε λεφτά. Βγάζανε λεφτά από τα views στο YouTube. Κάθε κλικ στο YouTube και φτηνό τηλεοπτικό είναι προϊόν. Κάποια λεπτά YouTube του ευρώ, προϊόν. Σωστά, και βεβαίως τα donate, δηλαδή προσφορές, έτσι, οι οποίες έλεγα, εγώ έστελα εγώ και έλεγα, σου στέλνω 50 ευρώ, α, ρίξεις ένα χαστούκι. Και τώρα με εμάς κερδίζουνε, να μας βρίζουνε και βέβαια λεφτά. Άρα, λεφτά. Η προκλήση ήταν από λίγα ευρώ μέχρι πολλά μια ευρώ. Μια εκπομπή που είδαμε ένα επεισόδιο, 800 ευρώ το επεισόδιο, το ένα επεισόδιο που καθίσαμε και μετρήσαμε, ένα από αυτά, 800 ευρώ σε μία μέρα, σε ένα επεισόδιο. Να απαντήσω λίγο σε αυτό συμπτωματικά. Το ξέπλυμα του χρήματος, πώς γίνεται εδώ πέρα τώρα. Για πείτε μου λίγο για το ξέπλυμα, κύριε Σφαγιανάκη. Το έχω σπουδάσει το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Οι κύριοι αυτοί κερδίζουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που κάνουν αυτή τη δουλίτσα. Τα χρήματα έρχονται από το εξωτερικό στην Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα της Ελλάδος θα προωθεί στον τραπεζικό τους λογαριασμό, όπου τι λέει η τράπεζα. Κύριε, σου δίνουμε αυτά τα χρήματα και εσύ οφείλεις να τα δηλώσεις στην εφορία. Αυτός είναι ο κανόνας. Τώρα, ποιοι τα δηλώνουν και ποιοι όχι, αυτό το ξέρει ο Θεός. Από το εξωτερικό, από πού έρχονται δηλαδή. Από την τράπεζα από που αυτούς συνεργάζεται η YouTube. Η αυτή, YouTube λοιπόν. Η πλατφόρμα. Μπράβο, έχει μπράβο, ναι, 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 ο χειριστή τη πλατφόρμα. Τέλος, σε αυτό το σημείο σας παρακαλώ πάρα πολύ και μετά να ακούσω και την Ένα και αυτά, γιατί θα μας δώσει αφορμή για κουβέντα. Όχι η Νίκη, η Νίνα. Η οποία έστειλε Νίνα σε μένα μήνυμα και η κοπέλα θέλησε να μιλήσει. Ήταν μια κοπέλα που έμπαινε σε αυτές τις ομάδες, ήταν λίγο πιο νευρική. Μιλά στην εκπομπή και λέει πώς μπήκε σε αυτές τις ομάδες. Παρακαλώ. Είμαι η Νίνα. Προέρχομαι από ένα περίεργο περιβάλλον, κατάσταση και όλα αυτά. Μπούλινγκ, μικρή και τα κλασικά που γίνονται. Ξύλο, εκβιασμό, ψυχολογικό, κοινωνικό αποκλεισμό. Ήρεμη ζωή, χωρίς φίλους, χωρίς παρέες, μοναξιά. Απλά όταν δεν έχεις παρέες, φίλους, κάνεις κάποιες λάθος επιλογές για να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό δεν δίνει το δικαίωμα ο άλλος να σε ξεφτυλίζει, να σε βαράει, να σε απομονώνει. Εγώ το κανάλι και όλα αυτά είμαι 10 χρόνια, 12, πες 10. Το ξεκίνησα μόνο και μόνο για να έχω έτσι το άτομο στο chat να μιλάνε. Ακόμα και να με βρίζουν, δεν πειράζει, απλά δεν ένιωθα μόνη. Και να κάνω και παρέα σε άτομα που ήταν περίπου στο δικό μου στυλ, ότι νιώθουν μόνοι τους, θέλουν να μιλήσουν. Με τον έναν, το Χαγιάτε που λένε, ουσιαστικά επειδή ήμασταν στον ίδιο χώρο, λίγο πολύ γνωριζόμασταν, αλλά δεν κάναμε παρέα. Εγώ ξεκίνησα να πηγαίνω το 21 πιο πολύ. Μόνη μου πήγα. Εγώ του στείλα μήνυμα, ξέρεις να έρθω. Έλα. Πέρναγες ωραία κάποια στιγμή. Την αρχή μ' άρεσε που πήγαινα, γιατί ξέρεις, είχε πλάκα, είχα παρέα. Πέρναγα καλά αυτό. Είχαν γίνει κάποια περιστατικά απλά, δεν χρειάζεται να πω σε λεπτομέρειες, είναι ανούσια. Και ρε παιδί μου άρχισε να βγάζει ότι εγώ μόλις εκεί πέρα. You know. Ιερόδουλη, πώς να το πω. Δεν ένιωσε ποτέ ότι πρέπει να τελειώσει όλο αυτό. Το νιώσα τότε που με έβγαλε Ιερόδουλη και του έλεγα πας καλά. Με βλέπουν από την Κρήτη, τα κλασικά που έλεγα τότε. Το ότι είμαι φιλική με όλους, τι σημαίνει ότι την πέφτω, πας καλά. Σε μια φάση. Πας καλά. Ήταν κάποια παιδιά, χαγιατόπαιδα που λέγανε «Α, θα σε βρούνε έτσι». Και καλέσαμε την αστυνομία εγώ με μια φίλη μου που ήμουνα εκεί. Θα σας κλείσει, η αστυνομία δεν έκανε και κάτι. Εσύ όσο ήσουν στα βίντεο αυτά, έβλεπες φαντάζομαι, κακοποιητικές συμπεριφορές. Ναι. Πώς αντιδρούσες όλα αυτά? Δεν μπορείς να αντιδράσεις κιόλας εύκολα. Παιδί μου, αν πεις, δεν μιλάω τώρα καθαρά για Μιχάλη, ρε παιδί μου, είναι κάποιος άλλος, ωραία. Και σου λέει, εγώ τον πληρώνω, του δίνω φαγητό, του δίνω στέγες, ένα τι σε νοιάζει. Προσπάθησες ποτέ να μιλήσεις σε κάποιον γι' αυτό? Ναι, μίλησα γενικότερα και στη μητέρα ενός παιδιού από εκεί που ερχόταν και προσπάθησα να το ξεκόψουμε από όλη αυτή τη φάση. Αλλά όταν κλαίει και οδύρεται, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δεν τον θεώρησα παρέα που θα ξέρεις, θα πάω να βγω, να μιλήσουμε
Πήγαινα απλά να περάσω καλά, να περάσει η ώρα μου, γιατί και όλη την ώρα κλεισμένη στο σπίτι. Δεν μπορείς. Πόσο πια να πας για τρέξιμο. Υπάρχουν καταγγελίες για σεξουαλικές κακοποιήσεις. Είχες δει κάτι τέτοιο? Μπροστά μου όχι, δεν είδα κάτι. Αυτό που ακούγεται για πίσω δωμάτια, σκοτεινά δωμάτια, σεξουαλικές κακοποιήσεις, σεξουαλική επαφή με αμαία, όλο αυτό το κομμάτι, το γνώριζες, είχες ακούσει κάτι? Έβλεπα ρε παιδί μου λίγο να πιέζουνε μια κοπέλα, δεν θέλω να πω όνομα. Έβλεπα ότι την πιέζανε να έρθει σε επαφή να κάνει, ναι, με διάφορους εκεί πέρα. Και ο κόσμος πλήρωνε. Ξεφτύλα να βλέπει, για να νιώθει καλύτερα ο ίδιος με τον εαυτό του. Ουσιαστικά όλοι αυτοί ρίχνανε τα λεφτά και πολλά λεφτά για να δούνε κάποιον άλλο να ξεφτυλίζεται χειρότερα π.χ. από αυτούς, για να νιώθουν αυτοί, α, εγώ είμαι κάτι καλύτερο. Ουσιαστικά λεφτά είσαι το παιχνιδάκι μου, ξέρω εγώ. Ωστόσο, μέσα στο κοινό υπήρχαν και πάρα πολλά ανήλικα. Να, καλά, ναι. Η πλειοψηφία του κοινού του Μιχάλη και του κάθε Μιχάλη και όλων μας είναι ανήλικα. Είπε μεγάλες αλήθειες, τις οποίες θα συζητήσουμε μετά τις διαφημίσεις. Και θα σας πω, για να μην ξεχνιέστε, ότι υπάρχουν και άτομα μετά τις διαφημίσεις που μιλούν με το πρόσωπο στον τηλεοπτικό φακό, λέγοντας ότι είναι φίρμες και όχι αμαία. Παρακαλώ. Δύο από τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στα περισσότερα βίντεο βασανιστηρίων και κακοποιήσεων σε live μετάδοση μιλούν με το πρόσωπό τους στην εκπομπή. Ο Red Dragon και ο Βάρδος αποκαλύπτουν τα μυστικά και το παρασκήνιο πίσω από τα βίντεο της Φρίκης με χιλιάδες θεατές. Όλοι μας παίρνουμε χρήματα. Είμαστε σαν φίλοι, κολλητοί είμαστε. Όλα στημένα ήταν. Γιατί και εμείς είμαστε Call the Creator. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αποκλειστικά στην εκπομπή, ανοίγει για πρώτη φορά τα χαρτιά του. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του Υπουργείου για την αυστηροποίηση των ποινών? Γίνεται ένας πανικός, διαβάζουμε μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε, κύριε Σφαγιανάκη, εσείς εκεί με τα κινητά, εγώ εδώ, ο Δημήτρης, ο Σακάς, όλοι. Ναι, να θέλεις να μιλήσεις, αλλά έχει ένα ερώτημα να προηγηθεί η μητέρα και αμέσως μετά θα έρθω σε σένα και ο κύριος Καλαφάτης και έχουμε και ανθρώπους που δηλώνουν φίρμες που συμμετέχουν μέσα σε αυτό. Έλα Ρούλα μου, έρχομαι σε εσάς. Να πούμε αρχικά, Ζήνε, ότι όση ώρα είμαστε εδώ παρακολουθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε βέβαια και το τι κάνει ο YouTuber αυτή τη στιγμή ζωντανά. Θέλω να σου πω ότι καλεί τον κόσμο να ρίχνει τριαντάφυλλα στο live που κάνει και αυτή τη στιγμή είχε 671 τριαντάφυλλα προς 4 ευρώ το κάθε τριαντάφυλλο. Απλώς ενδεικτικά να σας αναφέρω για να μας βρίζουν παράλληλα από το YouTuber. Τα τριαντάφυλλα τι είναι? Ακριβώς, Ζήνε, ακριβώς. 4 είναι τετρά ευρώ. 2.600 κάτι ευρώ δηλαδή. Μάζεψε από εμάς, 2.500 ευρώ και κάτι ψηλά. Καλά του πάμε. Τον κύριο Βουργιώτη, τον κύριο Σιλίδη. Στείλτε και σε εμάς ένα τώρα. Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, να δούμε πώς προκύπτει. Βέβαια, τον κύριο Βουργιώτη. Ναι, να ακούσουμε λίγο τη μητέρα, γιατί αυτά τώρα είναι... Η κυρία Μαρία θέλει να παρέμβει, Ζήνα, γιατί άκουγε τόση ώρα όλα αυτά που συζητούσατε εκεί και έχει κάποια ερωτήματα και μια τοποθέτηση να κάνει. Έλα, γλυκιά μου Μαρία. Μια τοποθέτηση θέλω να κάνω μόνο, ότι για να γίνει ένα αδίκημα πρέπει να υπάρχει κάποιο κενό. Και αυτή τη στιγμή το κενό δεν είναι να το καλύπτει μόνο η αστυνομία. Το κράτος είναι ανύπαρκτο στα αμαία. Με 300 ευρώ, 338 ευρώ που τους πετάει, καλείται ο γονιός να είναι επί 24ωρου βάσος επάνω σε ένα παιδί. Γιατί παιδιά είναι όλα αυτά. Και ειδικά αυτά που έχουν αντικειστέρηση σε παιδιά. Και αυτά τα κενά. Έχουν παραμείνει παιδιά. Βέβαια, το είπα λοιπόν, στη σύσκεψη και πέσανε να με φάνε. Πάνω σε αυτό. Έχει δίκιο, γυναίκα. Παράλληλα. Θα μπορούσαν, υπάρχουν λειτουργικά αμαία, τα οποία θα μπορούσαν να δουλέψουν όπως προβλέπει ο νόμος.
Όμως ούτε το δημόσιο παίρνει, δεν λειτουργεί ο νόμος, ούτε οι ιδιώτες περναμέα. Που μπορούν να δουλέψουν σε απλές θέσεις. Σε θηρορείο, στο να κάνουν φωτοτυπίες, στο να μεταφέρουν έγγραφα. Υπάρχουν. Καθαρίστριες, ας πούμε, καθαριστές κτλ. Γιατί όταν κοινωνικοποιηθούν, οπωσδήποτε θα έχουν λιγότερη ανάγκη στο να βγουν να κάνουν παρέα με τον οποιονδήποτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα κουραστεί και οτιδήποτε. Έχετε λοιπόν, απόλυτο δίκιο. Είναι και... Έχεις είναι απόλυτο δίκιο, καρδιά μου. Στην ουσία είναι ανύπαρκτο τα χρήματα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Λοιπόν, το είπα στη σύσκεψη, σας το λέω και πέσανε πραγματικά να με φάνε. Αλέξανδρε Καλαφάτη, θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου πεις σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αστυνομική έρευνα. Η αστυνομική έρευνα, Ζήνα, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν μπει και άλλα άτομα στο μικροσκόπιο του τμήματος ρατσιστικής βίας. Να κάνω όμως προηγουμένως μια σημείωση σε σχέση με την κατηγορία που βαραίνει το 42χρονο που βρίσκεται στη φυλακή. Αρμόδιες πηγές μου μεταφέρουν ότι το πιο βαρύ αδίκημα είναι η εμπορία ανθρώπων κατά συρροή και κατ' επάγγελμα και μάλιστα εκμεταλλευόμενη τη διανοητική και σωματική αδυναμία. Το κίνητρο είναι ρατσιστικό και γι' αυτό τον λόγο το έχει αναλάβει την έρευνα το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Ασφάλειας Αττικής. Από εκεί και πέρα, η έρευνα λοιπόν είναι σε εξέλιξη. Έχουν εντοπιστεί, έχουν τεθεί υπόψη των αρχών τουλάχιστον 4 θύματα με νοητική υστέρηση, ενώ εκτός από το 42χρονο που προφυλακίστηκε, έχουν μπει στο μικροσκόπιο ακόμα 2 άτομα. Σύντομα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της εκπομπής, θα έχουμε εξέλιξη στην έρευνα. Επίσης, να σας πω ότι ρωτήσαμε τους αστυνομικούς σε σχέση με το τι έχουν καταθέσει τα 2 θύματα. Μέχρι στιγμής έχουμε επισήμως 2 θύματα με νοητική υστέρηση. Ρωτήσαμε αν έχουν αντιληφθεί ότι έχουν πέσει θύμα κακοποίησης. Η απάντηση που πήραμε από αστυνομικούς που χειρίζονται με λεπτότητα αυτή την υπόθεση, διότι χρειάζονται πολύ λεπτοί χειρισμοί, είναι ότι ναι, μεν κατέθεσαν κακοποιητικές συμπεριφορές, ωστόσο τα ίδια δεν είχαν αντιληφθεί ότι είχαν πέσει θύμα κακοποίησης. Μας λένε ότι η τριβή με τους κακοποιητές τους είχε ως αποτέλεσμα να αναπτύξουν με αυτούς συναισθηματικούς και φιλικούς δεσμούς και από εδώ και πέρα χρειάζονται λεπτοί χειρισμοί για να αποκοπούν από αυτούς. Έτσι. Η βίαιη αποκόλλησή τους ενδεχομένως να προκαλέσει νέα τραύματα. Φυσικά και πρέπει να γίνει η αποκόλληση. Φυσικά και πρέπει να πάνε σε δομές, ωστόσο τονίζουν ότι χρειάζονται πολύ λεπτοί χειρισμοί. Επίσης, κάτι που έκανε εντύπωση στους αρμόδιους αξιωματικούς αστυνομίας, όλο αυτό το διάστημα που διεξάγεται η έρευνα για να την πάνε ένα βήμα παρακάτω, να μην έχουμε μόνο μία σύλληψη και μία προφυλάξη όπως αυτή του 42χρονου, γιατί όπως προβάλλει τα ντοκουμέντα εκπομπή, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έκαναν ανάλογες πράξεις. Τηλεφωνούν στην αστυνομία άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενοι. Έχουν μπει στο μικροσκόπιο, προκειμένου εντός εισαγωγικών, τη λέω εισαγωγικά τη λέξη, να καταδώσουν άλλους YouTuber και άλλους TikToker. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να προλάβουν τις εξελίξεις, να εμφανιστούν στις αρχές ως μάρτυρες, ξέροντας ουσιαστικά και υποψιαζόμενοι ότι είναι θέμα χρόνου ενδεχομένως να καταστούν κατηγορούμενοι. Επίσης, όσον αφορά το μαύρο χρήμα, εδώ υπάρχει μαύρο χρήμα, είναι δεδομένο αυτό. Μα 674 τριαντάφυλλα παίζουν τώρα. Άρα επί 4 ευρώ, βάλτα κάτω. 2.700 ευρώ. Υπάρχουν όσο μιλάμε εμείς και μας δεν βέβαια μπορούν να δηλωθούν στο τέλος. Δεν ξέρω αν τα δηλώνουν οι άνθρωποι. Σήμερα μια επιφύλαξη. Είναι νόμιμη. Σήμερα θα είναι. Μπορεί να τα δηλώσουν στο τέλος. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που δείχνουν ότι ενδεχομένως να έχουν γίνει αποταμιεύσεις χρημάτων σε PayPal και σε κρυπτονομίσματα. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό αυτό. Όταν ξεκινήσει η έρευνα θα το δούμε. Επίσης, όσον αφορά τα ποσά που δίναν, τα μεγαλύτερα ποσά τα έδιναν σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες αστυνομικές πηγές για να παρακολουθήσουν σεξουαλικές πράξεις. Η ταρίφα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ήταν από 800 έως 900 ευρώ, ενώ υπόψη των αστυνομικών έχει τεθεί μία εντός εισαγωγικών δωρεά ύψους 3.000 ευρώ από ένα και μόνο άτομο. Και ο Αβραάμ το επισημαίνει αυτό που μας παρακολουθεί από το Zoom, επισημαίνει ότι ναι, σωστά. Εγώ να πω ότι έπεσαν στα χέρια σου, Δημήτρη Σακά, κάποιες φωτογραφίες που φαίνεται ότι στα άτομα αμαία νένα μου έβαζαν δίπλα ζουμερά κορίτσια ως αντάλλαγμα. Κάπως έτσι, Δημήτρη, μας το πεις εσύ που το γνωρίζεις. Είναι ένα από τα παιδιά που συμμετείχαν από την αρχή αυτών των συγκεκριμένων βίντεο
στα live. Και έχουμε αυτές τις φωτογραφίες. Αυτές είναι οι φωτογραφίες που δεν τις δείχνουμε τα πρόσωπα, εννοείται, έτσι, ναι, αλλά είναι... για να δείξουμε την κατάσταση. Είναι αυτό το παιδί που σύμφωνα με πληροφορίες έχει και αυτό νοητική υστέρηση και είναι με διάφορες γυναίκες. Βλέπετε εδώ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να περιγράψουμε κάτι. Νομίζω ότι οι φωτογραφίες το δείχνουν από μόνες τους. Τι πραγματικά συνέβαινε. Νομίζω και η κυρία Χρονοπούλου μπορεί να μας μιλήσει γι' αυτό. Η κυρία Χρονοπούλου αρχικά δεν το πίστευε όλο αυτό. Όσο προχωράει η ώρα, το βλέπει και νιώθω την απογοήτευσή της. Ξυπνάει ο άλλος μου αυτός σιγά-σιγά. Γι' αυτό σε κρατάω σε καταστολή. Ναι. Πάμε να σε ακούσω όμως τώρα πριν δούμε. Να πούμε καταρχάς αυτό όλο το γεγονός είναι τραγικό. Είναι απάνθρωπο. Αυτό που συμβαίνει. Ελπίζω να συμφωνήσετε και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει αυστηρή κρατική μέρημνα. Θα κάνουμε μία έκκληση αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε σαν υποστηρικτικό δίκτυο 3.200 ανθρώπους. Έχω μιλήσει το τελευταίο διάστημα για αυτό το θέμα με πάρα πολλούς. Όλοι συμφωνούμε στο ότι αν υπήρχε μία κρατική γραμμή SOS για κακοποιήσεις αμαία, και το έργο της αστυνομίας θα διευκολυνόταν, αλλά θα υπήρχε και μία προστασία. Ποια προστασία και που εδώ υπήρχε... ο διοικητής της αρτιστικής βίας όμως... προσπαθούσε πόσο καιρό τώρα να βρει μια δομή να δεχτεί αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους δέχονταν κανένας. Και αυτό πριν είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό το ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Και το παιδάκι που είναι με τις δύο κοπέλες. Θα πάει στη δομή και θα περάσει όταν καλύτερα. Όταν μου βιάζουν το παιδί, δεν έχω άρα πού να απευθυνθώ. Άρα λέτε ότι εκεί περνάει πολύ ωραία, άρα πηγαίνε. Ζήνα μου. Εγώ θέλω λίγο να ολοκληρώσω όμως, γιατί όταν ο γονέας, πατέρας ή μητέρα, βλέπει ένα παιδί κακοποιημένο, είτε από ξύλο, ή βλέπει κάτι τέτοιο, του έρχεται μια πληροφορία. Και είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει που αλλού να απευθυνθεί. Θα πάρει το παιδί του και θα το πάει στο τμήμα. Μία ταλαιπωρία. Συγγνώμη λίγο. Τι και. Μα δεν θα του κάνουν τίποτα. Εδώ λέμε να δημιουργηθεί μία γραμμή για να κάνουν κάτι. Και να το πάρουν, να το βάλουν σε μία δομή. Καταρχάς να ενημερώνετε. Δεν φτάσαμε ακόμα στη δομή. Φτάσαμε στο να υπάρξει βοήθεια άμεση και να υπάρχει. Δεν δημιουργείς μια γραμμή και μετά το παρατάς. Δημιουργείς μια γραμμή με ένα υπόβαθρο. Το υπόβαθρο θα είναι πίσω από αυτή τη γραμμή να υπάρχει ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος. Ναι, και... ασφαλώς. Και πού θα πάει το παιδάκι. Δεν έχει να κάνει πού θα πάει. Δυστυχώς, στο σπίτι του θα μείνει. Με τη μητέρα. Μην θα με αφήσετε λίγο να σας πω κάτι. Τι στους γονείς. Αν μου βιάσουν το παιδί στο σχολείο, θέλω να πετάξω το παιδί μου από το σπίτι. Όχι, γιατί έχουμε τέτοια περίπτωση και το ξέρουμε εδώ πέρα. Λίγο μετά, εάν μας πάρει ο χρόνος, θα δούμε και αυτή την περίπτωση. Δεν πρέπει εγώ λοιπόν που θέλω να βοηθηθώ, να μην ταλαιπωρώ το παιδί μου από γραφείο σε γραφείο, να υπάρχει ένας ιατροδικαστής, να υπάρχει δηλαδή ένα μεικτό τμήμα υποστήριξης που να ενημερώνονται οι αρχές σωστά και κάποια στιγμή να νιώσω επιτέλους ότι υπάρχει ένα επιτελικό κράτος που λειτουργεί και με υποστηρίζει. Και τι θα το κάνουμε. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή να μην το κάνουμε. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ λέει κάτι ο κύριος Σακάς και τίποτα. Πρέπει να το αντιληφθούμε καλά. Σου λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί βρήκαν τι πρέπει να κάνουν στα παιδιά. Έτσι. Και να περνάνε καλά. Yeah. Δηλαδή, βρήκαν την αδυναμία τη οικογένεια. Για να μην αντιλαμβάνονται την κακοποίηση. Δεν συμφωνώ σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ απόλυτη άποψη. Με συγχωρείτε, άρα δεν μιλάμε τίποτα. Δεν πρέπει να ακούγεται κάτι τέτοιο. Γιατί μιλάμε για παιδιά τα οποία δεν έχουν μάθει να ζουν μέσα στην κοινωνία. Και είναι χρέος μας να τους δείξουμε την καλή πλευρά της κοινωνίας. Και συγγνώμη λίγο, τα τελευταία 10 χρόνια ακούγονται τα αμαία στα ΜΜΕ. Πότε κάνανε, δηλαδή, εάν εσύ δεν έδινες ολόκληρο τρίωρο και αν κάποιες άλλες εκπομπές προς τιμήν τους δεν μας φιλοξενούσαν, πιστεύεις ότι θα γινότανε τίποτα? Μα μισό λεπτά, γιατί δεν αντιλαμβάνεστε όμως αυτό που λέει ο κύριος Σακάς. Ο κύριος Σακάς τι λέει? Ότι έχουμε ένα παιδί αμαία, υπάρχουν αυτοί οι επιτηδοί, ας τους πούμε. Δεν θέλω να προσδιορίσω ο Α, ο Β, ο Γ. Και σου λέει, το παιδί αυτό τι θέλει, να περάσει καλά.
Του δίνουν δύο κορίτσια δίπλα, να διασκεδάζω, να δίνω φωτογραφίες στον κόσμο, να πουλάω. Μόνο εγώ αυτή τη στιγμή δηλαδή μπορεί να περάσει καλά, έβγαλα 2.500 ευρώ για να βρίζουν μια εκπομπή. Ωραία, και εγώ λέω όμως το δικό μου καημό. Ακούσατε τι λέτε, για την που μου χρειάζεται. Για την κόρη της κοπέλας άκουσες, τι είπε της κυρίας που ήταν εδώ. Ναι, αγάπη μου γλυκιά, το ίδιο θα λέει. Με 50 ευρώ το άλλο παλικάρι, ερωτοτροπούσε με την κόρη της, θα πήρε το παλικάρι και αντιγιά. Ξέρουμε όμως, Ζήναμε, ότι αυτά υπήρχαν 7 χρόνια. Και ότι κάποιοι θέλανε να τα καταγγείλουν, έπαιρναν τηλέφωνο και ξέρω πραγματικά ότι εκεί πέρα υπάρχει μια τεράστια τρύπα. Βάλε μου μια νοτελία, επειδή θα πάμε στα ποινικά ζητήματα, από εκεί θα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Όπως γιατί και μιλάει η ατιμορρησία. Και ο κύριος Μπράβο, ο αρμόδιος υπουργός. Θέλω να δούμε λοιπόν δύο φίρμες, κύριε Σφακιανάκη. Είναι ο επωνομαζόμενος Dragon και ο επωνομαζόμενος Βάρδος, Δημήτρη Σακά. Είναι πολύ φίρμες, σωστά δεν το λέω? Φίρμες τι, του τραγουδιού? Είναι φίρμες αυτό το κομμάτι που κάνουν καθημερινά, μπαίνουν πολύ να τους απολαύσουν. Τους είχαμε δει και πιο παλιά. Ηθοποιούς, τραγουδιστές. Να μας πει ο Δημήτρης που το γνωρίζει καλά το θέμα. Οι ίδιοι όταν μας μιλήσανε, συνέκριναν τους εαυτούς τους με τραγουδιστές που υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια στην ελληνική σκηνή. Τραγουδάνε. Ας μην πω ότι και να πούμε ότι επειδή, Δημήτρη, πες το αυτό, γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία στην καθημερινή εκπομπή, έτσι, για ένα δεκάλεπτο περίπου, ανατρέξαμε σε αυτή την κουβέντα και είχαμε βρει δύο από αυτούς τους ανθρώπους και μάλιστα όταν τον συνάντησε ο Σακά, λέει, κοίταξε, θα σου μιλήσω, αλλά μην μου κρύψεις το πρόσωπο. Ναι. Αν έπαιρνε συνέντευξη, λέει, από το Ρουβά, θα του το έκρυβε το πρόσωπο. Ήταν η ατάκα σου ακριβώς. Εμείς δεν είμαστε αμαία, είμαστε στάρ, είμαστε γνωστοί. Παίζουμε το πρόσωπο. Δεν είναι αμαία η συγκεκριμένη σε κάθε περίπτωση. Το διευκρίνησαν πάρα πολλές φορές, λένε, παιδιά, μας παρουσιάζεται αμαία. Εμείς στάρ είμαστε. Καλά, είναι πάντως ενό με περιεχόμενο, με κόντεξ. Εντάξει, χωρίς να θέλω να πω κάτι για τους ανθρώπους. Είναι 600 λεφτά τώρα. Στο Δαφνί μέσα θα πας, θα βρεις κάποιους που σου λένε Ναπολέον. Δεν λέω για αυτούς τους ανθρώπους. Για εδώ σε δύο ώρες μάζεψαν 2.500, 2.700. Δεν είναι για το Δαφνί, κάνεις λάθος. Δεν είναι για το Δαφνί αυτό. Όχι, δεν είπα εγώ. Δεν είπα εγώ για το Δαφνί. Λέω. Εσείς τα ξέρετε πολύ καλά, καθηγητά μου. Αν πας μέσα, όχι, δεν λέω για αυτούς τους ανθρώπους. Λέω όμως μια πραγματικότητα. Αν πας μέσα στο Δαφνί, θα σου πει ο άλλος, εγώ ήμουν Ναπολέον. Μα έχει ανταπόκριση αυτό που κάνουν. Δεν υπάρχει πλέον. Ναι, αλήθεια. Μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω για αυτούς τους ανθρώπους. Λέω ότι. Γενικά το λέω. Ιατρία υπάρχει. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Να τους βλέπεις εδώ, τους βλέπουμε και στο βίντεο wall το τεράστιο. Φαίνονται περιφερειακά άνθρωποι. Με τον ένα ή αλφα-β τρόπο. Και ξαφνικά απέκτησαν μια ψηφιακή ταυτότητα. Γίνανε περσόνες. Αυτό είναι μια αλήθεια. Περσόνα γκράτα. Και αυτό είναι που τους κρατάει. Έτσι. Και θα συνεχίσει να τους κρατάει. Για να τους ακούσουμε και τους δύο, παρακαλώ. Άρα το πρόβλημα είναι της κοινωνίας. Για δείτε τους. Ναι, ναι. Σε αυτό συμφωνούμε πολύ. Είμαι ο Red Dragon. Είμαι ο Γιώργος Ιωάννης Σταθόπουλος. Όλοι ξέρουνε. Ποιος είμαι εγώ? Εγώ και ο Βάρδος, δεν είμαστε τυχαία. Ο Θεός μας έβαλε μαζί να κάνουμε καριέρα, να κάνουμε έργα, να κάνουμε τα πάντα. Δεν είμαστε εμείς κακοί άνθρωποι. Είμαστε πολύ ευγενικά πρόσωπα. Εντάξει, έχουμε πολύ αγάπη. Πριν να κάνουμε σχέδια κτλ, ό,τι και να είναι σε βίντεο, το έχουμε μιλήσει, έχουμε συμφωνήσει και είναι σαν έργο, ρε παιδί μου, που βλέπεις στη τηλεόραση. Άρα μαζευόσασταν πριν βγάλετε ένα βίντεο και συμφωνούσατε ότι εγώ σήμερα, ας πούμε, θα χτυπήσω το Βάρδο? Ακριβώς, ναι. Υπήρχαν και κάποιες κοπέλες αυτά τα βίντεο. Τι σχέση είχατε με αυτές τις κοπέλες? Κοίτα, αυτές τις κοπέλες συμφωνήσανε σε πράγματα, κατάλαβες, που κάναμε. Okay, ξέρετε. Τι πράγματα? Sexual πράγματα, που λέει ο λόγος. Εντάξει, αλλά είμαστε όλοι σε συμφωνία. Μόνο με μία, εγώ δεν έχω κάνει με καμία άλλη. Σε βλέπουμε σε κάποια βίντεο να είσαι λίγο πιο εκρηκτικός, να δίνεις καστούκια, να φωνάζεις. Ναι, αυτό είναι content, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε έτσι. Είχες κάποιο αντάλλαγμα, σας έπαιρνες κάποια χρήματα γι' αυτό? Όλοι μας παίρνουμε χρήματα. Πάντα ο Λευτέρης είναι στο δίκαιο. Εντάξει, είναι ο κολλητής μου, φίλος. Μας αγαπάει, την αγαπάμε.
μερικά πρόσωπα μπορεί να θυμώσουν λίγο, αλλά να καταλάβουν ότι αυτό ήταν content, αυτό συμφωνήσαμε, αυτό κάναμε. Γνώρισα εγώ ότι εντάξει, σε μερικά πράγματα δεν μπορεί να μην ήταν σωστά. Όπως? Μπουνίδι μεταξύ Νίκη και Γιώργος, τέτοια πράγματα, αλλά ήταν όλα με συμφώνηση. Υπήρχαν παράλληλα κανάλια τα οποία από τους ίδιους ανθρώπους που είχαν σεξουαλικό περιεχόμενο. Μπορεί ή μπορεί όχι. Εγώ δεν ξέρω. Είμαι ο Νικόλας Βάρδος Ζακηθηρός, είμαι καλλιτέχνης, είμαι streamer, είμαι πολλά βασικά. Έχω πολύ λαό, πολύ μάζα. Για αυτό που έχει προκύψει αυτές τις μέρες, για αυτά τα περιβόητα βίντεο που έχουν βγει διάφορα πράγματα, εσύ τι έχεις να πεις? Εντάξει, είναι μερικά ακραία, αλλά είναι πάνω στο κόλτετ. Άμα υποσχέσαι κάτι να το κάνεις από την αρχή, πρέπει να το κάνεις. Εσείς δηλαδή είχατε δώσει κάποια υπόσχεση ότι θα συμμετάσχετε στα βίντεο και θα κάνετε συγκεκριμένα πράγματα? Ναι, ναι. Τι πράγματα? Τα πάντα. Μας βγάλανε αμαία. Άμα είμαστε εμείς αμαία, φαντάζομαι ότι δεν έχουν από τα αμαία. Πολύ νοημοσύνη έχουμε. Βλέπουμε σε κάποια από τα βίντεο κακοποιητικές συμπεριφορές, ας πούμε χαστούκια, βία, τέτοια περιστατικά. Εσείς τι έχεις να πεις γι' αυτά? Αυτά είναι πάνω στο κόλτο, είναι πάνω στο stream, είναι πάνω σε όλα αυτά. Αλλά μερικές φορές έχουμε ξεφύγει και σε αυτό. Είτε λίγο παρεξήγηση. Εσύ έχεις δεχτεί βία? Εντάξει, επιμένουμε δεκτή βία, είμαστε σαν φίλοι, κολλητοί είμαστε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν βγει και έχουν καταγγείλει ότι υπήρχε πολυβία, υπήρχε σεξουαλική κακοποίηση. Τι έχεις να απαντήσεις αυτό? Αυτά είναι όλα φήμες. Όλα αυτά έχουν γίνει μέσω του προγράμματος του stream. Τι συνέβαινε σε αυτό το stream στην ουσία, τι έβλεπε ένας θεατής? Παιδί μου, έβλεπε ψυχαγωγία, έβλεπε που και που περιπέτεια, πολλά. Δράση. Ήταν τύπου σαν έργο. Οι καυγάδες που βλέπαμε ήταν στημένοι? Ναι, όλα στημένα ήταν. Γιατί και εμείς είμαστε call the creator. Τα είχαμε αυτοσχεδιάσει. Άλλωστε κάτι το Κασκαδέ, θα τρώει ξύλο, ε. Δεκότανε και τέτοια πράγματα. Τα παιδιά, κάποια παιδιά που ερχόντουσαν και ήταν όντως αμαία. Αμαία δεν ήταν. Ούτε αυτά ήταν αμαία. Δεν υπήρχε ποτέ παιδί που ήρθε αμαία σε αμαία, κάποιο από τα live. Αμαία. Απλά ήταν λίγο πιο στέρηση νοημοσύνης. Δεν είχε πολύ μυαλό. Δεν ήταν δηλαδή. Αμαία δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να περπατήσει. Εσείς με αυτά τα άτομα με τη χαμηλότερη νοημοσύνη, εσύ τι σχέση είχες? Τίποτα. Απλά είμαστε φίλοι και μέναμε στο ίδιο σπίτι. Μετανιώνεις εσύ κάποιο από όλα αυτά που συνέβησαν στα live ή όχι? Όχι. Κανένα δεν μετανιώνει, γιατί ήταν μέσα στη δουλειά μου. Από αυτό γίναμε πολύ διάσημοι. Μέσα στο κοινό σας υπάρχουν και πάρα πολλά νέα παιδιά. Πολλοί τώρα βγαίνουν και λένε ότι αυτά τα νέα παιδιά παίρνουν πρότυπα βίας και ανησυχούν γι' αυτό. Εσύ τι έχεις απαντήσει σε αυτό? Βία αυτό δεν είναι. Αυτό είναι πάνω στο κόλτετ. Είναι σαν ηθοποιό. Σαν ηθοποιός. Υποκρίνομαι, υποκριτής. Οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτά τα βίντεο, πώς τους επέλεγαν? Ποιοι τους επέλεγαν? Ο streamer, αυτός που είναι πολύ ικανός για αυτά τα πράγματα που ξέρει. Και σε αυτό το κανάλι που λέτε εσείς έχουν έρθει πολλές διασημότητες. Πέρα από μένα και από τον Δράγκο. Δεν ένιωσες δηλαδή ποτέ ότι αυτά τα περιστατικά που λες ότι κάποια έγιναν πιο ακραία, ότι περνούσαν τη δικιά σου κόκκινη γραμμή? Καθόλου. Απλά είμαστε έτσι, έχουμε σκληράδα πάνω σε θέμα stream. Πάμε λίγο να τσαμπουκαλευτούμε, για να περάσει λίγο στον κόσμο πιο θεαματικό. Σε ποιο κοινό απευθύνεστε? Όχι σε πολύ μικρά παιδιά. Το πιστεύω από τα 17 μέχρι πάνω. Μέχρι 45-50 χρονών. Πολλοί μου έχουν κάνει κακό, τους έχω συγχωρέσει. Είναι κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουμε στα YouTube, συγκαταλέγεται σε αυτούς που έχουν κάνει παντού, κακό? Παντού. Ναι. Πολλοί. Και αυτοί πρέπει να το πληρώσουν με τη θεία δίκη. Είναι οι κακοί άνθρωποι που λέγανε «Α, είσαι αμαία, είσαι ατάλλαντος, είσαι αφόνος». Η θεία δίκη θα τους συμμορήσω εγώ τώρα. Λοιπόν, είναι content creator, δημιουργεί περιεχομένου. Γιατρέ, να σε ρωτήσω κάτι. Τι? Έχει έρθει κανένας, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Γενικά κανένας τρελός έχει έρθει στο ιατρείο σου? Τρελός δεν είναι, έχει καμία σχέση ψυχοσική με συνδρομή. Όχι, δεν λέω αυτό. Όχι, εγώ θα σας κάνω την ερώτηση. Ναι. Και να πει, να έχει δει ψυχοσική συνδρομή, που σημαίνει σχιζοφρένεια. Ναι. Σημαίνει τρέλα. Ναι. Για να σου πει είμαι τρελός, γιατρέ, και θα, γιατί είμαι τρελός. Ναι, υπάρχουν και στις περιπτώσεις. Θέλω να πω το εξής. Υπάρχει ολόκληρο κανάλι, υπήρχε τουλάχιστον στην Αμερική, που έδειχνε 24 ώρες το 24ωρο wrestling, δηλαδή cuts. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Cuts. Αγώνες πάλι που ο ένας έβαζες κάτω και τον χτύπαγε τον άλλο στο κεφάλι και όλα αυτά τα πράγματα. Και πάρα πολλοί τηλεθεατές καθόταν
και το απολύτερο βλέπανε. Ήταν αμαία αυτή όμως που πάλευαν. Όχι βέβαια. Αμαία με την έννοια ότι είναι ειδική ανάγκη. Και εδώ έχουν αυτό. Χαρτιά οι άνθρωποι δεν αυτοί. Είναι, δεν μα το είναι. Λέει ο άλλος. Είναι αμαία αυτή. Όχι αυτή. Όχι αυτή. Η άλλη. Αυτή είναι συνάδελφη. Προηγουμένως λέει έχεις χαρτί αμαία. Και η κόρη της κυρίας που ήταν που είναι εδώ. Ναι. Το αμαία δεν σημαίνει ξαφνικά ότι είναι άνθρωποι που δεν έχουν την ικανότητα δικαιοπραξίας. Και δηλαδή την ικανότητα να αποφασίσουν αν θέλω να πουλήσω αυτό, αν θέλω να το αγοράσω. Δεν είναι έτσι. Άρα λέτε ότι έχουν πλήρη συνείδηση. Όχι, το, το πλήρη είναι σχετικό. Πάρα πολλοί από αυτούς είναι τοξικομανείς. Αυτοί οι δύο ναι. Δηλαδή, πολύ πιθανόν. Πολύ γενικά πιθανόν, το λέμε, δεν ξέρουμε. Πολύ πιθανόν, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να βάλω διάγνωση, να ήταν τοξικομανείς. Ναι. Και τόσους έχουμε δει στον δρόμο που σου ζητάνε ένα ευρώ, 25. Λοιπόν, πάνε εκεί πέρα για το ελάχιστο, για να βγάλουν τη δόση της ημέρας, περνάνε, χτυπιούνται και βγάζουν τη δόση της ημέρας. Πάντως, με συγχωρείτε. Άλλες εκδίδονται. Mm. Άλλοι κλέβουν για να βγάλουν τη δόση της ημέρας. Κύριε Καβέλα, αυτά που συζητάμε όλα, μπορεί να έρθει η αντίστοιχη υπηρεσία και να πει όπα, να μία τασταλία εδώ, να δεύτερη εδώ, να τρίτη εδώ, ελάτε να σας μπουζουριάσουμε, ή όλα είναι στο πλαίσιο της ψυχαγωγίας και του content. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εάν πραγματικά αποδειχθεί ότι δεν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν το χαρακτηριστικό της αναπηρίας και πρόκειται για πρόσωπα όπως όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι απλώς συνεννούμε να θέτουμε έστω και αυτά τα όρια του αυτοεξευτελισμού ή να υφιστάμεθα συνθήκες εξευτελισμού γενικότερα, τότε δεν μπορεί κανείς να παρέμβει παρεκτός των υπηρεσιών των φορολογικών αρχών οι οποίες μπορούν να παρέμβουν μόνο για το παράνομο κέρδος το οποίο δεν δηλώνεται, το οποίο ενδεχομένως να μην φορολογείται, το οποίο ενδεχομένως να νομιμοποιείται. Υπάρχουν άτομα αμαία και υπάρχουν και άτομα που είναι φίρμες, έτσι. Όλοι αυτοί είναι στο ίδιο content. Συγγνώμη, το περιεχόμενο. Ναι. Το προσέξτε περιεχόμενο. Τώρα. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Συγγνώμη, αυτοί που λένε δηλαδή ότι είναι φίρμες και δεν είναι τραγουδιστές, δεν είναι ηθοποιοί, δεν είναι κάτι. Είναι όπως είναι οι ηθοποιοί. Είναι εντάξει. Είναι συνάδελφοι. Φτιάχνουμε. Αυτό είναι μια αντικειμενικότητα, είναι κύριε Καλιασμάνη. Φίρμα, είναι και εγώ δεν είμαι καθόλου φίρμα. Ποιος το είπε. Γιατί κάθονται σήμερα πάνω. Εγώ δεν είπα πουθενά ότι είμαι φίρμα. Τόσες χιλιάδες άνθρωποι. Θέλω να ρωτήσω. Είπατε ποινικό λόγο. Στρατηγέ μου, είστε φίρμα. Κυρία Κοτσελίνη, ρωτήσατε κάτι συγκεκριμένο και από ό,τι άκουσα από τον κύριο Καλαφάτη. Από ό,τι άκουσα από τον κύριο Καλαφάτη. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει την κακουργηματική πράξη της εμπορίας ανθρώπων. Σωστά. Προφανώς και χωρίς να γνωρίζω το κατηγορητήριο, δεν χειρίζομαι τη συγκεκριμένη δικογραφία. Φαντάζομαι όμως ότι θα περιλαμβάνει την έννοια της εκμετάλλευσης. Δηλαδή ότι αν κάποιος αποσπά τη συνένεση άλλου με χρήση απατηλών μέσων ή τον παρασύρει εκμεταλλευόμενο σε μια ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκεται. Και κάτι άλλο. Το ότι... Αυτή ακριβώς είναι η κατηγορία, λέει ο κύριος Καλαφάτη. Το ότι το βλέπουν... Άρα επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο υπέλαβα. Το ότι το βλέπουν το περιεχόμενο ανήλικα παιδιά αυτό ήθελα να και ότι διδάσκονται αυτές τις συμπεριφορές από, τόσο, από την τόσο τρυφερή ηλικία των 7-8-10 ετών. Ναι, αλλά σου λέει τα ανήλικα ετών. Παιδιά να μην μπουν να το δούνε. Κράτα τα και εσύ δεμένα, κλείσουν λοιπόν, στα τώρα, μάτια. Τώρα θίγεται ένα ευρύτερο ζήτημα, στο οποίο θα χρειαστεί παρέμβαση και του κυρίου Σφακενάκη και της κυρίας Κέλλης Ιωάννου, ως ειδικών. Εγώ θα πω μόνο το εξής. Αυτές όλες οι πλατφόρμες και το διαδίκτυο, είναι ανεξέλεγκτο εν τέλει. Δεν μπορεί να ελεγχθεί. Όχι, άρα, δεν είναι λοιπόν, έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, δεν αν μου επιτρέπετε, υπάρχει τρόπος, υπάρχει τρόπος στην πλατφόρμα να σου πει, αν μου επιτρέπετε. Είσαι άνω των 18 ή όχι. Και εσύ θα πεις τα αλήθεια. Ναι, ναι. Και εσύ ό,τι θέλεις δηλώνεις. Αν μου επιτρέπετε. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει, ναι, ναι. Ολόκληρο, υπάρχει ολόκληρο software που μπορεί να καταλάβει από εκεί που έχεις μπει εσύ όλο το υπόλοιπο 24ωρο, αν εσύ είσαι μικρός ή όχι. Αυτό ισχύει στην Κίνα, ισχύει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν τρόποι, αν θέλει η πολιτεία, αυτό το πράγμα να το διασφαλίσει. Ναι, κύριε Σφακιανάκη. Αυτό που είναι ο κύριος... Εδώ μιλάμε, εδώ μιλάμε με ευθολόγιο. Εγώ λέω επί της ουσίας, κύριε Σφακιανάκη, μου επιτρέπετε να πω το εξής. Επειδή, για να θέσουμε το ζήτημα σε σωστή διάσταση, εάν θέλουμε να μιλήσουμε για πρόληψη, θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να επιτευχθεί η πρόληψη. Αλλιώς μπορούμε να μιλούμε μόνο για καταστολή.
Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει, όπως πολύ καλά ξέρετε, κύριε Καβέλα, ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα, ο οποίος τι ορίζει, ότι μέχρι 13 ετών τα παιδιά δεν πρέπει να μπαίνουν στην κοινωνική δικτύωση. Αν θα πας σε ένα δημοτικό σχολείο αύριο το πρωί, ηλικία σε 9-10 ετών είναι όλα στο Instagram, στο TikTok και κάνουν όλοι ζώρες και φιγούρες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτά που ακούμε εδώ πέρα είναι ένα χαοτικό διαδίκτυο που μπαίνει ο καθένας όποτε θέλει, κάνει ό,τι θέλει και με λίγα λόγια. Δεν τον πιάνει και κανείς. Λοιπόν, θα πάμε διαφημίσεις. Αλλά σας παρακαλώ, μην ξεχνάτε την κοινωνική αναπηρία τη δική μας. Θέλω μετά τις διαφημίσεις. Θέλω μετά τις διαφημίσεις να την βάλουμε στο τραπέζι, όπως οποίησε και τον αρμόδιο υπουργό, όπου μιλά για αυστηροποίηση των ποινών αποκλειστικά στην εκπομπή μας και μόνο. Δίνει τα νέα μέτρα, κύριε Σφακιανάκη, ο κύριος Φλωρίδης, και τι σκοπεύει να κάνει στον Δημήτρη Μαρέδη μετά τις διαφημίσεις. Αποστολή στη Λακωνία. Ο Αλέξανδρος Τζόρβας σε πρώτο πρόσωπο. Από τις διεθνείς διακρίσεις στα γήπεδα, ο πρώην goalkeeper. Ότι το ΑΜΕΑ δεν μιλάει, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να ορίσουμε αυτή τη στιγμή τι είναι ο ΑΜΕΑ, ποιοι άνθρωποι έπρεπε να προστατεύονται. Πρέπει αυτό να το καταλάβει και ο κόσμος και εμείς και όλοι. Μα προστατεύονται έτσι κι αλλιώς από το ποσοστό αναπηρία. Και άνθρωποι που έχουν διανοητικά μειωμένη αντίληψη είναι ΑΜΕΑ. Νοητική υστέρηση λέγεται αυτό. Και το προβλέπει την ποινική δικονομία. Βέβαια. Και σε αυτή την περίπτωση εδώ να ξέρετε ότι τα θύματα κατέθεσαν ανομωτή. Δηλαδή, τι σημαίνει ανομωτή? Χωρίς όρκο, γιατί η δικονομία λέει ότι όταν κάποιος έχει προφανώς εξασθενημένη την αντίληψή του, θα πρέπει να μην ορκίζεται όταν δίνει μαρτυρία. Πιστεύω ότι πρέπει να συνοψίσουμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι όλοι αυτοί οι πρωταγωνιστές επί της ουσίας σε αυτά τα live είναι άτομα περιθωριακά, άτομα με κάποια ευαλωτότητα. Ανεξάρτητα από το αν υπάρχει νοητική υστέρηση ή όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σαφές. Είναι άτομα τα οποία η κοινωνία με τον ένα ή άλλο τρόπο είχε βγάλει στο περιθώριο και μέσα από αυτήν τη δραστηριότητά τους στη διαδικτυακή ένιωσαν ότι ανήκουν κάπου, ένιωσαν ότι η ζωή τους έχει νόημα, ένιωσαν ότι είναι δημιουργικοί, ένιωσαν ότι είναι περσόνες, ότι είναι διάσημοι, πράγματα τα οποία η κοινωνία με τον έναν ή άλλο τρόπο τους τα πήρε. Γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε ότι είναι πολύ σημαντική και η ευθύνη της κοινωνίας, όπως επίσης σημαντικό είναι να υποθεί το πώς έχει κανονικοποιηθεί η βία, γιατί το συζητούσαμε με τον κύριο Σακά στο διάλειμμα και μίλησε για εθισμό στη βία. Εγώ θα πω κανονικοποίηση της βίας, ειδικά στο διαδίκτυο, γιατί βλέπουμε ανθρώπους που στην καθημερινότητα μπορεί επί της ουσίας να έχουν μια διαφορετική στάση ζωής, αλλά στο διαδίκτυο πολύ πιο εύκολα ανάβουν τα αίματα και πολύ πιο εύκολα γίνονται βίαιοι. Γιατί υπάρχει και αυτή η άρση των ηθικών αναστολών στο διαδίκτυο. Ο καθένας πίσω από έναν υπολογιστή κάνει ό,τι θέλει. Εγώ θέλω να δω τι παρακολουθεί ο κύριος Φακιανάκης, ο στρατηγός τόση ώρα. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω τι λέει ο κόσμος. Τι λέει? Αφού γράζομαι τις απόψεις μέσα από την κοινωνική δικτύωση. Έχετε μπει πού? Έχω μπει σε πολλά κανάλια, δεν θα πω τα μυστικά μου που... Ναι, εννοείται, συγγνώμη. Πέρα στην κοινωνική δικτύωση. Στρατηγέ μου. Πέρα στην κοινωνική δικτύωση, όπου αυτή τη στιγμή βλέπω τον κόσμο, αυτό που είπατε πριν για τα ΑΜΕΑ, τι είναι το ΑΜΕΑ, τι είναι τα ΑΜΕΑ. Δεν ξέρω ο κόσμος, ΑΜΕΑ νομίζω ότι είναι αυτός που δεν έχει πόδια, χέρια. Όχι, δεν... ότι είναι ανάπηρος στα πόδια και στα χέρια. Δεν είναι μόνο αυτό. Όπως είπαμε και πριν, είναι η νοητική στέρηση. Δηλαδή είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβει απόψε ο κόσμος, ότι ΑΜΕΑ δεν είναι μόνο αυτοί που δεν έχουν πόδια. Μπορεί ένας ΑΜΕΑ να μιλάει. Μπορεί και να, βέβαια, να μιλάει. Μπορεί να εργάζεται. Άρα είναι καλά, σημαντικό. Θέλω ένα σχόλιο από την κυρία Δάλα. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα, καρδιά μου. Έχει πολλές παραμέτρους η συζήτηση. Με καλύψατε ως επιτοπλίστων σε σχέση με την υπόθεση αυτή. Αυτό που έχω να πω είναι ότι, όπως είπε ο Νίκος Καζαντζάκης, ο άνθρωπος είναι το μεγαλύτερο χτήνος. Πάντα υπήρχαν ατομάρια. Και θα υπάρχουν, θα συνεχίσουν. Άνθρωποι οι οποίοι είναι παραβατικοί. Εμείς τι κάνουμε όμως? Τι κάνουμε εμείς, η κοινωνία? Επικροτούμε, donates. Η πολιτεία τι κάνει, κυρίως τους πληρώνουμε για να τους βλέπουμε. Πληρώνουμε για να τους βλέπουμε. Είναι το ίδιο συνένοχο.
Είναι το ίδιο συνένοχο. Αβραάμ, τι είπες? Ότι λέω ότι είναι το ίδιο συνένοχο. Σωστά. Και τους κλωνοποιούμε κιόλας. Τους κλωνοποιούμε κιόλας. Όλοι είμαστε συνένοχοι. Λοιπόν, δεν βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Είμαστε όλοι μαζί. Αυτό ακριβώς εννοούσα και είπα από την αρχή ότι αν δεν έβγαινα να εναντιωθώ σε όλο αυτό το οποίο συνέβη, θα ένιωθα και εγώ συνένοχος. Άρα δεν γίνεται να μην βγω, να μην πω αυτό που νιώθω άδικο, άσχημο, για τον λόγο τον οποίο ότι θα ένιωθα και εγώ συνένοχος. Αλλά έχουμε δει, είδαμε και πριν, ότι έχουν δώσει σε αυτά τα παιδιά μία... έχουν κάνει... Πλήση εγκεφάλου. Μπράβο. Μία πλήση σοβαρή εγκεφάλου, που τους έχουν πει ότι δεν είστε αμαία. Είσαστε διάσημοι, είσαστε έτσι, είσαστε αλλιώς. Έχουν ρίξει το τυρί, το έχουν καταπιεί κανονικά. Έχουν καταπιεί κανονικά το τυρί αυτά τα παιδιά. Τον είχαν ανάγκη, το είχαν ανάγκη. Γιατί τους δώσανε 5-10 ευρώ εκεί που δεν είχαν τίποτα και αυτά τα 5-10 ευρώ τα θεοποιήσανε. Τους έδωσαν και παρέα. Από τα χιλιάρικα που βγάζανε. Τους έβαλαν σε ένα σύνολο. Τα έβαλαν λοιπόν, να ανήκουν κάπου. Αυτό δηλαδή. Ρε παιδιά, το βλέπουμε. Βγαίνει ο Βδόνα Βάρτος και λέει πριν ότι δεν είναι αμαία. Είναι χαμηλής νοημοσύνης. Τι μας λέει αυτό. Γιατρέ μου, τι μας λέει αυτό. Ότι ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα τι πάει να πει αμαία. Να πω λίγο. Για ποιον λέει. Ναι. Παρακαλώ. Δεν ξέρει τι θα πει αμαία. Το ίδιο το κράτος, το 19, προσέθεσε ένα άρθρο στον ποινικό κώδικα, το 312, που θεωρείται επιβαρυντική κατάσταση η σωματική βλάβη σε ανάπηρους ανθρώπους και εξαιρεί την ψυχική υγεία. Δηλαδή μόνο αυτός που δεν μπορεί να σηκωθεί να φύγει, είτε δεν έχει πόδια, είτε... δεν έχει μέση, είτε και τα λοιπά. Μόνο στη σωματική αναπηρία, ελπίζω ο κύριος Υπουργός. Εδώ. Τώρα... Μου δίνεις ακριβώς πάσα και θέλω να το δούμε, διότι Δημήτρη είναι μεγάλη μας χαρά και η τιμή, που σου άνοιξε την πόρτα του γραφείου του αρμόδιος Υπουργός και δίνει συγκεκριμένες. Έτσι, ο Γιώργος Φλωρίδης λοιπόν μιλά αποκλειστικά στην εκπομπή μας. Έρχονται πιο αυστηρές ποινές για συγκεκριμένα αδικήματα, ποινές άνω των 3 ετών θα οδηγούν απευθείας στη φυλακή. Πάβει να είναι κανόνας η αναστολή της ποινής, ένα μεγάλο ζήτημα που το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Και επίσης μια αλλαγή για την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, αφαιρούνται τα βουλεύματα. Νομίζω τα λέει όλα. Πολύ σημαντικές αλλαγές, Ντένα, και επειδή σε ενδιαφέρει πολύ για το φοραμαία και όχι μόνο, εδώ λέει αυστηροποίηση των ποινών. Τα 3 χρόνια και μέσα. Για ποιους όμως? Το εξηγεί, παρακαλώ. Υπουργέ, υπάρχει στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια η πεποίθηση και ένα αίσθημα, θα έλεγα, ατιμωρησίας. Το νομοσχέδιο, το οποίο θα καταθέσετε προς διαβούλευση την προσεχή Δευτέρα, κινείται προς την κατεύθυνση αυτή της αυστηροποίησης, δηλαδή των ποινών? Το αίσθημα αυτό είναι γενικευμένο. Υπάρχει η αίσθηση ότι ό,τι και να κάνεις δεν πρόκειται να έχεις καμία συνέπεια. Και αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Το σχέδιο που θα δώσουμε για διαβούλευση από την ερχόμενη εβδομάδα και για τον ποινικό κώδικα και για τον κώδικα ποινικής δικονομίας επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό. Με την ποινική δικονομία, με τον κώδικα ποινικής δικονομίας επιχειρούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ώστε οι δίκες οι ποινικές να επιταχύνονται και με τις παρεμβάσεις του ποινικού κώδικα δεν κινούμαστε τόσο ως προς την αυστηροποίηση των ποινών, σε κάποιες περιπτώσεις σίγουρα ναι, αλλά περισσότερο όσον αφορά το οι ποινές αυτές αναλογικά να εκτείονται. Γιατί το σύστημα το δικό μας έχει μεν υπερπληθώρα πρόβλεψης ποινών, αλλά έχει και μια υπερπληθώρα ευρηματικών διατάξεων ώστε οι ποινές να μην εκτείονται. Και αυτό πρέπει να αλλάξει, πρέπει να ανατραπεί. Κατά συνέπεια, το σύνολο της παρέμβασης αυτής αποσκοπεί στην υλοποίηση αυτών των στόχων που σας είπα. Τα τελευταία χρόνια με τους ποινικούς κώδικες και τις αλλαγές που έχουμε σε αυτούς, υπάρχει επίσης η αίσθηση ότι έχουμε μία αλλαγή
των νόμων και των κωδίκων à la carte, δηλαδή ανάλογα με το θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση σε αυτό το ζήτημα? Ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται κάθε τόσο αλλαγή. Αν κάνουμε κάποια αλλαγή, αυτή πρέπει να είναι σωστά μελετημένη. Πρέπει να πιάνει όλα τα ζητήματα τα οποία καθιστούν τους κώδικες πιο λειτουργικούς και την απονομή της δικαιοσύνης πιο αποδοτική. Πολλές ποινές που επιβάλλονται από τα ελληνικά δικαστήρια τελικά δεν εκτείονται. Είναι ένα πρόβλημα του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης αυτό? Τα δικαστήρια δεν εφαρμόζουν δικούς τους νόμους. Εφαρμόζουν τους νόμους που η ελληνική πολιτεία ψηφίζει μέσα από την διαδικασία την κοινοβουλευτική. Κατά συνέπεια, αυτό που κάνουμε τώρα είναι να θεμελιώσουμε διατάξεις τέτοιες οι οποίες να επιτρέπουν μια αναλογική εφαρμογή ποινών, οι οποίες ποινές με κάποιο τρόπο πρέπει να εκτείονται. Έκτηση ποινής δεν σημαίνει σαν και καλά φυλακή, αλλά σίγουρα είναι η μετατροπή της ποινής σε χρήματα που κάποιες φορές μπορεί να είναι επώδυνη. Είναι το καθεστώς της ας πούμε κοινωνικής εργασίας, όπου ολοκληρώσαμε την αντίστοιχη πλατφόρμα. Υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον από 1.500 φορείς να μπορούν να υλοποιήσουν το πλαίσιο αυτό. Και βεβαίως υπάρχει και η μερική έκτηση της ποινής. Αυτή θα ισχύει σε ποινές που είναι από 2-3 χρόνια, ώστε ένα μέρος από τις ποινές που θα επιβάλλονται να εκτείονται. Πάνω από 3 χρόνια οι ποινές θα οδηγούν στη φυλακή. Τείνουν να γίνουν καθημερινότητα, Υπουργέ, και εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από όλους, τα εγκλήματα που έχουν να κάνουν με κακοποίηση των γυναικών, με κακοποίηση ατόμων με αναπηρία, σεξουαλικά εγκλήματα και άλλα. Θέλω να μου πείτε τι πραγματικά σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό. Πρώτον, να αυξάνουμε το όριο της κάθερξης από τα 15 στα 20 χρόνια, όπως ήταν παλιά. Και όταν έχουμε περισσότερες ποινές, το όριο πηγαίνει στα 25 χρόνια. Το δεύτερο είναι ότι αυστηροποιούμε τους όρους για την υφόρο απόλυση, όπως λέμε, δηλαδή το να βγαίνεις από τη φυλακή εφόσον έχεις εκτίσει ένα μέρος της ποινής. Αυτό το κάνουμε πιο αυστηρό. Τρίτο, περιορίζουμε τον υπολογισμό των ελαφρυντικών. Μέχρι το 2019, που δυστυχώς έγιναν αυτοί οι κώδικες από τον ΣΥΡΙΖΑ, όσα ελαφρυντικά και να αναγνωριζόταν, αυτό είχε μία επίπτωση στην ποινή. Από το 19 και μετά, αν σου αναγνωρίζονται περισσότερα ελαφρυντικά, αυτά αθροίζονται και τελικά η ποινή καταντάει να μην έχει καμία σχέση με το έγκλημα το οποίο έχει διαπραχθεί. Περιλαμβάνονται λοιπόν αλλαγές, από ό,τι καταλαβαίνω, και στις προϋποθέσεις αναστολής των ποινών, έτσι, που επιβάλλονται, ναι, από τα δικαστήρια. Ασφαλώς, ναι, γιατί τώρα η χορήγηση αναστολής στην εκτέλεση της ποινής είναι ο κανόνας. Αυτό θα πάψει να είναι ο κανόνας. Η αναστολή θα δίδεται εφόσον όντως συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις και εφόσον η ποινή είναι μέχρι ένα έτος. Από εκεί και πάνω τα πράγματα αλλάζουν. Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι η ταχύτητα απόδοσης της δικαιοσύνης. Υπάρχει η αίσθηση ότι μπορεί κανείς να φτάσει ενώπιον του φυσικού του δικαστή μετά από 5, 6 ή ακόμα και 7 χρόνια. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Ναι, οι παρεμβάσεις εδώ είναι πολλές. Απλοποιούμε τη διαδικασία, τη λεγόμενη προδικασία, αφαιρούμε τα βουλεύματα, τα οποία η έκδοσή τους απαιτεί χρόνο. Οπότε σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο εισαγγελέας θα μπορεί να συντάσει κατηγορητήριο για απευθείας εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστήριο. Ενισχύουμε τις μονομελείς συνθέσεις και στον πρώτο βαθμό και στο δεύτερο βαθμό, την ποινική συνδιαλλαγή και πολλά άλλα πράγματα τα οποία πιστεύουμε ότι θα οδηγήσουν σίγουρα στη συντόμευση της απόδοσης ποινικής δικαιοσύνης. Άρα θα πάψουμε να λέμε ότι όσοι εγκληματούν θα δουν το πρόσωπο της δικαιοσύνης 5, 6 ή 7 χρόνια μετά? Νομίζω, ναι, αυτός είναι ο στόχος. Και ίσως την ερχόμενη άνοιξη να έχουμε και τα πρώτα δείγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σημαντικές ανακοινώσεις, κύριε Γκαβέλα. Έρχομαι σε εσάς. Ναι. Γιατί κοιτάξτε, νομίζω κοιτάξτε, είπε σημαντικά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Ακούστε, δυστυχώς τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε βιώσει, τουλάχιστον οι νομικοί επιστήμονες, 4 διαδοχικές τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα. Το νομικό οπλοστάσιο υπάρχει. Οι ποινές επίσης υπάρχουν. Υπάρχουν και οι εναλλακτικοί τρόποι έκτησης ποινών που θα μπορούσαν να έχουν ενισχυθεί και θα μπορούσαν να έχουν ήδη εφαρμοστεί, όπως είναι η κοινοφελής εργασία, η οποία, ενώ υπάρχει ως πρόβλεψη στον ποινικό κώδικα, παραμένει ένα αδιανό πουκάμισο. Δεν εφαρμόζεται ακόμα. Το δεύτερο, επειδή έκανε λόγο ο κύριος Υπουργός για αίσθηση ατιμωρησίας, η αίσθηση ατιμωρησίας ξεκινούσε από τα πλημελήματα
στα οποία όταν κάποιος προσήρχεται στην Ευελπίδων για να δικαστεί, έλεγε: ωραία, γιατί θα μου κάνει το δικαστήριο? Το πολύ πολύ να μου επιβάλλει μία ποινή με αναστολή ή να μου μετατρέψει την ποινή σε χρήμα και να την πληρώσω. Αυτό με την τροποποίηση του ποινικού κώδικα και με αυτό που ανέφερε ο κύριος Υπουργός, ότι οι ποινές πάνω από 3 χρόνια θα εκτείονται έστω και εν μέρη, θα αλλάξει ενδεχομένως την αίσθηση του καταδίωκτου. Αυτό που είναι σφάλμα όμως στις σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις, και εμείς τουλάχιστον θεσμικά το έχουμε ήδη διατυπώσει και ενώπιον του ίδιου του κύριου Υπουργού, ως αντιπροσωπεία της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, είναι το γεγονός ότι δεν πετυχαίνεις την επιτάχυνση της ποινικής δίκης καταργώντας την ενδιάμεση διαδικασία του Συμβουλίου. Γιατί? Διότι η ενδιάμεση διαδικασία του Συμβουλίου σε πολλές περιπτώσεις απαλλάσσει κατηγορούμενους. Άρα οι υποθέσεις δεν φτάνουν στο ακροατήριο. Μάλιστα. Με την απευθείας λοιπόν εισαγωγή της υποθέσεως στο ακροατήριο, δεν υπάρχει αυτή η ενδιάμεση διαδικασία που θα μπορούσε να φιλτράρει ποιες υποθέσεις θα φτάσουν και θα φτάνουν όλες. Άρα εδώ ουσιαστικώς... Για μένα το σημαντικό είναι αυτό, τα 3 χρόνια, το έλεγα και στον Δημήτρη όταν είδα τα αποσπάσματα της συνέντευξης, ότι μετά τα 3 χρόνια φυλακή. Δηλαδή δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Τόσα χρόνια όμως. Θα επανέλθουμε, κύριε Καβέλα. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα που τώρα δεν μπορούμε να το ανοίξουμε. Σήμερα είναι άλλο το θέμα της εκπομπής. Αλλά η αυστηροποίηση των ποινών ήταν πολύ σημαντική που ετέθη από τον Υπουργό, κύριε Σακά, γιατί είναι ο αρμόδιος που θα φέρει αυτούς τους νόμους στην κοινωνία. Και το πόσο μένει όμως και τα ισόβια να είναι ισόβια και οι βιασμοί των παιδιών όταν γίνονται να είναι αμήλικτοι δικαστές. Και η αυστηριοποίηση των ποινών και η ατιμωρησία πρέπει να είναι στο προσκήνιο πια. Και το τι γίνεται όταν μπαίνει στη φυλακή. Το σημαντικό είναι αυτό που είναι τεράστια τα ζητήματα να αυτά. Να εκτείονται οι ποινές. Γιατί αυστηρές ποινές που δεν εκτείονται δεν είναι ποινές. Αυτό. Λοιπόν, επειδή δεν θα σας ξενιθήσω, ήδη η ώρα έχει φτάσει περίπου 2 και πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε. Και επειδή το θέμα των ΑΜΕΑ έξω από το YouTube στην καθημερινότητα είναι τεράστιο και θα ανοίξει και αυτό το επόμενο διάστημα. Κυρία Βριώνη, θέλω να μου πείτε, εάν σήμερα ως επικοινωνιολόγος από όλο αυτό που αναδείξαμε, έχετε βγάλει ένα συμπέρασμα. Έχω βγάλει ένα συμπέρασμα, το ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή για τους γονείς, για όλους τους γονείς και των αμαία παιδιών και των τυπικών παιδιών να προστατέψουν τα παιδιά τους. Έχετε δίκιο. Αυτό το σοκαριστικό θέμα που είδαμε πριν, εμένα με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι μιλάμε για μία βιομηχανία παραγωγής τεράτων. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά τα οποία τα εκμεταλλεύονται και τα οδηγούν σε ακραίες συμπεριφορές, αλλά είναι και τα παιδιά τα οποία παρακολουθούν αυτά τα θέαματα, τα οποία... Και οι ενήλικες. Ακριβώς. Και μάλιστα οθούν και εμάς τους γονείς, λόγω της ατιμωρησίας, όλους τους γονείς και των παιδιών που παρακολουθούν αυτά τα θέματα, αλλά και εμάς που έχουμε παιδιά αμαία και καλούμαστε να τα προστατεύσουμε, εάν δεν υπάρχουν νόμοι, να οδηγηθούμε να γίνουμε και εμείς τέρατα για να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Ήδη, ας πούμε, έχουμε ακούσει για ομάδες γονέων οι οποίοι περιπολούν περιοχές για να φυλάξουν τα παιδιά τους. Θα επανέλθουμε το επόμενο διάστημα σε αυτά τα ζητήματα, αλλά και σε εκείνα τα ζητήματα που έχουμε στη φαρέτρα μας, όπου τουλάχιστον 2 γονείς παιδιών έχουμε καταγράψει εμείς, που έχουν κακοποιηθεί είτε σεξουαλικά, είτε με κακοποιητική συμπεριφορά σε παιδιά αμπέα νένα μου, και είναι το επόμενο κεφάλαιο που θα ανοίξει αυτή η εκπομπή, γιατί θα τρέχουν παράλληλα τα ζητήματα και νομίζω ότι σιγά σιγά ο κόσμος ανοίγει το στόμα του, μιλάει, δεν κρύβει ότι το παιδί του είναι αμαία, το παρουσιάζει και λέει ναι, το παιδί μου είναι αμαία, αλλά οι άλλοι που το κακοποιούν είναι διανοητικά άρρωστοι. Και η κοινωνία. Και η κοινωνία που το αποδέχεται και το χρηματοδοτεί. Γιατί το χρηματοδοτεί. Πώς να κάνουμε. Λοιπόν, Αλέξανδρε μου, θέλεις κάτι σύντομο να πεις, γιατί πρέπει να ολοκληρώσω σε ένα λεπτό, γιατί έχω να δούμε κάτι πολύ σημαντικό κλείνοντας όπως κάθε φορά. Ήθελα να πω ότι μου λένε από την αστυνομία ότι υπάρχει μια γραμμή βοήθειας, το 11414, είναι ο αριθμός κλήσης ρατσιστικής βίας
Επίσης, να πω ένα σοβαρό θέμα, ότι σε σχέση με τα δύο θύματα τα ταυτοποιημένα με νοητική υστέρηση, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν πάει ποτέ σε κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας. Αν πήγαιναν, θα μπορούσαν να έχουν λάβει και το σχετικό επίδομα και να μην έχουν αυτή την ανάγκη από τον καθένα κακοποιητή να τους λέει πάρτε 20 ευρώ, πάρτε 100 ευρώ. Πού βρίσκονται, ρωτάει η Νένα. Σε μια δομή. Να μας πει πού βρίσκονται και να μας πει κιόλας από το τμήμα ρατσιστικής βίας που να είναι καλά ο κύριος Καλιαχμάνης, με βοήθησε και επικοινωνήσαμε μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, ότι καμία δομή δεν τα δεχόντουσαν τα παιδιά. Δεν δεχόταν καμία δομή τα παιδιά. Είναι τρομερό, έτσι. Η τελευταία ενημέρωση που είχα είναι από την αστυνομία και πάλι ότι μετά από προσπάθειες βρέθηκε δομή, ωστόσο πριν από 10 λεπτά είδα αυτά τα δύο παιδιά με νοητική υστέρηση να συμμετέχουν σε live στο TikTok. Είναι τώρα live. Είναι τώρα live. Φύγανε από τη δομή. Τελευταία σημείωση, μου μεταφέρουν και πάλι αστυνομικές πηγές, ότι σύντομα θα έχουμε και εξελίξεις στο ερευνητικό επίπεδο. Άρα, και κάποιοι οι οποίοι είναι για χρόνια στο απειρόβλητο θα πάψουν να βρίσκονται στο απειρόβλητο. Κύριε Σφαγιανάκη. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ένα. Απόψε βγήκε και ένα άλλο συμπέρασμα, ότι πρέπει να γίνουν δομές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ξεχωριστές δομές, αναγκαστικά πλέον και άμεσα. Άρα υγιείς η αρμόδια. Υγιείς δομές. Πάντα. Αυτά που υπάρχουν δεν είναι υγιείς δομές. Θα πρέπει να γίνουν δομές οι οποίες θα είναι υγιείς, όπως το είπες τώρα, γιατί τα παιδιά αυτά είναι ό,τι χειρότερο, να τα πηγαίνουν από ζωντανό σε ζωντανό κάθε βράδυ και να κάνουν έρανο και να βγάζουν χρήματα. Και να γίνεται η απόλυτη εκμετάλλευση. Αυτό λοιπόν εμείς δεν θέλουμε σαν κοινωνία, να εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους αυτούς. Θα επανέλθουμε με νεότερα στοιχεία. Κέλλη. Εγώ θέλω να μείνουμε στο ότι όλο αυτό το απεχθές θέαμα δεν έχει μόνο όσους βλέπουμε ως θύτες, ως θύματα. Έχει και ενδυνάμει θύματα και ενδυνάμει θύτες. Και κάτι το οποίο δεν προλάβαμε να ακουστεί είναι ότι για μένα τις ευθύνες αυτές πρέπει να αναλάβουν και οι αντίστοιχες πλατφόρμες, οι οποίες επιτρέπουν να αναπαραγάγεται τέτοιο υλικό, γιατί... Πάντως, έχω μια γνώση ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει καλέσει είναι κάτι το οποίο τους ανθρώπους να το που φαίνονται σε αυτές. Επιτέλους. Κύριε Σακά. Όχι, εγώ πάλι τονίζω το πρόβλημα της κοινωνίας, που έχουμε εθιστεί όλοι σε βία και ψάχνουμε να βρούμε τρόπο πώς ρεαλιστικής βίας να το χρηματοδοτήσουμε. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση πώς βγήκε στη δημοσιότητα πολύ ωραία η μοτοσικλέτα που χτύπησε τον παππού στο Βόλο και πέταξε, και πώς οι άνθρωποι να το δούνε live. Και το κανάλι να λέει κατά αποκλειστικότητα και live. Και όταν λέει από κάτω ότι προσοχή, σκηνές σκληρές, είναι, τρίβουν τα χέρια τους. Έμα. Αυτό θέλουμε. Έμα. Λοιπόν, εγώ θα βάλω άνω τελεία σήμερα, γιατί άνω τελεία είναι σε όλα αυτά. Τρεις ώρες συζητάμε σε ένα άγνωστο κείμενο. Θεωρώ ότι γίναμε σοφότεροι, τουλάχιστον εγώ κατανόησα πολλά πράγματα, αλλά θα μου επιτρέψετε από τη δική μου πλευρά να κατανοήσω και αυτούς τους ανθρώπους που διαπράττουν αυτό που διαπράττουν στα δικά τους κανάλια, λέγοντας ότι κάνουν content, περιεχόμενο. Ίσως αυτά τα άτομα δεν είχαν την ευκαιρία στη ζωή τους να αναπτύξουν τα όνειρά τους και κάποιοι επιτίδιοι τους έδωσαν φτερά στο όνειρο. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση και νομίζω ότι εμείς οι άνθρωποι που καθόμαστε στην καρέκλα μας εκ του ασφαλούς, πρέπει να ρίχνουμε κλεφτές ματιές στις ψυχές αυτών των ανθρώπων, γιατί έτσι ο κόσμος θα γίνει καλύτερος. Εγώ δεν κακιώνω, δεν τους κακιώνω. Θεωρώ ότι όλη την ίδια δουλειά κάνουμε. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο υπεράσπισης της δουλειάς του. Εκείνοι υπερασπίζονται τη δουλειά με σθένος. Αυτή τη στιγμή μας λιθοβολούν από τη δική τους πλευρά. Εγώ θα τους κάνω μια ζεστή αγκαλιά και θα τους πω ότι ναι, ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος εάν τα χέρια μας ενωθούν και δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο. Entertainment stuff.